Καλό σας βράδυ, κύριε Κούδα. Καλό σας βράδυ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρετε. Είπαμε να σας πλέξουμε ένα γκόμμα. Καλά λόγια, αλλά με μεγάλωσε ο ΠΑΟΚ. Πρώτα ήταν μεγάλος ο ΠΑΟΚ και μετά έγινα μεγάλος εγώ. Δεν είχε και λίγο αμφίδρομη σχέση. Δεν ήταν λίγο και αμοιβαίο το μεγάλο μα. Σίγουρα όταν ένα παιδί από τα 12 του χρόνια γαλουχηθεί εκείνες τις ωραίες ρομαντικές ρομαντικά χρόνια από παράγοντες εκείνη την εποχή, με την αγάπη τους και με τη φροντίδα τους και με αυτές όλες τις συμβουλές του, ξέρετε, εκείνη την αποτιμήση που έχω κάνει σε όλα εκείνα τα χρόνια, δεν μιλάω για χρηματική, αλλά είναι αγάπη αυτού του κόσμου. Δηλαδή η αγάπη από τους παράγοντες μετά μεταφέρθηκε μέσα στο γήπεδο και τη μετέφερα εγώ σε όλο εκείνο τον κόσμο. Ξέρετε, και αυτή είναι η μεγάλη μου αποταμίευση. Η αγάπη όλου του κόσμου και όλων των συμπαικτών μου. Γιατί αναφέρετε κάποια ονόματα, δηλαδή ήμασταν, πώς θα το πω, αντίπαλοι στο γήπεδο στην 9.30 ώρα, αλλά δεν έπαβε να είμαστε φίλοι στη ζωή. Αναφέρετε τον Χάτζη Παναγή, αναφέρετε τον Βελικάρη, τον Δωμάζο, ναι, τους μεγαλύτερους, τον Παπαϊωάννου, ακόμα και τον Σιδέρη. Δηλαδή, όποιος είναι εν ζωή και μιλήσετε μαζί του, θα σας πει ότι ήμουν, εντάξει, καλός παίκτης, αλλά η βάση μου ήταν ότι ήμουν άνθρωπος. Κύριε Κούδα, μου δίνετε τρομερή πάσα, μια που ήταν και η ειδικότητά σας να δίνετε καλές πάσες. Ραδιοφωνική πάσα πλέον μου δίνετε, να σας ρωτήσω, όντως εκτός των παιχνιδιών, δηλαδή με αυτά τα μεγάλα ονόματα, Δωμάζο, Δελικάρη, Παπαϊωάννου, που παίζαν σε άλλες ομάδες, ήσασταν όντως, είχατε και αρκετά καλές φιλικές σχέσεις? Πάρα πολύ καλές με όλους. Σε μια περίοδο που μου βγαίνει το χέρι, ενώ είμαστε φίλοι, ο Άγγελος είχε, ο Σφύριδον, είχε ένα δικό του χαρακτηριστικό, γι' αυτό τον ονομάζαν και Ρίγκο. Ενώ ήμουν πεσμένος κάτω, ήρθε και κάθισε επάνω στον ώμο μου και βγήκε ο ώμος μου. Εγώ, εντάξει, δεν ήμουν από τους παίκτες, δεν ξέρω, δεν θέλω να πω ούτε να σήμερα τα παιδιά, εντάξει, αλλά ο τραυματισμός είναι σοβαρό πράγμα. Εγώ μου έβαζαν το χέρι και συνέχιζα να παίζω. Και το βράδυ φεύγαμε για να πάμε με την εθνική και πήγαμε μαζί στο μπαράκι, στο αεροδρόμιο, με τον Άγγελο, το σφυλί, το ρισκάκι μας ή το ποτάκι μας. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή δεν ήταν αντίπαλοι, ήμασταν μέσα στο γήπεδο για μένα προσωπικά. Δεν ξέρω οι άλλοι πώς το βλέπανε, αλλά ήμουνα πραγματικά φίλος με παίκτες. Από την αρχή της καριέρας μου, από μικρό παιδί δηλαδή, είχα αυτή τη λογική, αυτή τη θεωρία. Μάλιστα. Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Ξεκινήσατε στον ΠΑΟΚ πριν γίνει η Τούμπα. Ναι. Έτσι δεν είναι? Όχι, υπέγραψα το δελτίο, ναι, όταν έπεσε το συντριβάνι κάτω και έγινε η ανταλλαγή με τη θεολογική σχολή, εκεί που είναι τώρα το συντριβάνι, και ήταν στα θεμέλια του γηπέδου. Και εμείς κάναμε προς την Αγία Βαρβάρα πίσω, υπήρχε ένας χώρος που, ναι, εκείνα τα χρόνια ο Βίλιος Σεύσκη, ένας αυστριακός μεγάλος παίκτης στη Wunder Team και τότε της Αυστρίας, είχε έρθει και είχε βγάλει αρκετά ταλέντα και πριν από μένα στον ΠΑΟΚ. Και στη δεύτερη φάση του που ήταν εκεί, κάναμε προπόνηση εκεί. Πήγαμε, διάλεξε, μάλιστα διαπίστωσε ένα ποδοσφαιρικό θράσος, γιατί άκουγα τη συνομιλία που είχε με τον Βιερμινέα εκεί και ρωτούσε κάποιος σύμβουλος εκεί που ήταν και το μετέφραζε, ότι λέει αυτός έχει ποδοσφαιρικό θράσος. Μάλιστα. Ήταν τα πρώτα λόγια του Βίλη τότε. Και στο πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα, το εναρκτήριο με την ΑΕΚ, είναι αλήθεια ότι ήσασταν ball boy? Ball boys που τα λένε σήμερα, ούζο 12. Τα ούζα που λένε, που λέγανε. Φορούσαμε τα φανελάκια ούζο 12. Μάλιστα. Και ήμουν το παιδί που με γνωρίσανε, γιατί έκανα τούμπα στον αέρα, μέσα στο χόρτο. Α.
εκείνη την εποχή. Ναι. Και αργότερα φυσικά με γνώρισε με το νούμερο 7 που έπαιζε στα Σικό, γιατί παίζαμε ακόμα και δεν θυμάμαι, όχι, εθνικές ομάδες δεν παίζαμε. Πήγαν από τους κυρίους αγώνες, γέμιζε το γήπεδο από τις 3 η ώρα, από τις 1 η ώρα, για να δουν τα Τσικό τότε. Ναι, πιο νωρίς έπαιζε, τα Τσικό πριν τα μάτς της πρώτης ομάδας. Ναι, ναι. Έτσι. Τους κυρίως αγώνες παίζανε τα Τσικό. Κύριε Κούδα, να δουν το Εφταράκι, ας πούμε, που είχα εγώ, το Νιαράκι, ένα συμπαίκτη μου, τον Φίφη, τον Γυμνόπουλο το 9, ο Φίφης νομίζω φορούσε το 11. Ο Κωνσταντίνου. Μάλιστα. Η πρώτη μέρα... Μιλάω για τα Τσικό και αργότερα φυσικά και με τις εφηβικές ομάδες. Κύριε Κούδα, η πρώτη μέρα που πατήσατε το πόδι σας σε χώρο προπονητικό του ΠΑΟΚ, πότε ήταν, τη θυμάστε αυτή τη μέρα ή απλά πέρασε μέσα στη μνήμη σας μετά από τόσα πολλά πράγματα που έχετε ζήσει? Η πρώτη μέρα, σας λέω, από τα θεμέλια ξεκινόμασταν, είχε μια... παράγκα εκεί πίσω ο Κερμίτσος που φιλούσε τότε εκείνα τα χρόνια το γήπεδο και εκεί πέρα ξεκινόμασταν και μάλιστα επειδή εντάξει σε εκείνη την ηλικία 40 φοράω τώρα, εκείνη την ηλικία δεν βρισκόταν παπούτσι και περνάω εδώ ένα-δύο νούμερα τα αλυσίδα Ελβιέλα τότε, έβαζα παπούτσι ένα νούμερο μεγαλύτερο πάντα στα λαστιχένια. Αυτό για την ημέρα που πήγατε στον ΠΑΟΚ. Πήγατε πόσο χρονών πήγατε στον ΠΑΟΚ πρώτη φορά? 58, 15 Αύγουστο Σεπτέμβριο του 58. 12 χρόνια. Θυμάμαι 12, γιατί 12 είχα κάποτε και 12. Το δελτίο, ναι, που υπέγραψα, αλλά ήταν Αύγουστο Σεπτέμβριο του 58. Πριν τον ΠΑΟΚ, η ενασχόλησή σας με το ποδόσφαιρο υπήρχε πριν τον ΠΑΟΚ? Ξεκινήσατε από κάπου αλλού? Όχι, όχι. Όχι, κατευθείαν στον ΠΑΟΚ. Από τη Βλατεία Παλιά Λαχανογοράς, ναι, από τα Περιστέρια και το Πράσινο Μήλο και το Δικητήριο αργότερα που παίζαμε, δεν πήγα σε άλλη ομάδα, απευθείας στον ΠΑΟΚ υπέγραψα. Τέλεια. Κύριε Κούδα, υπήρχε περίπτωση να συμβεί κάτι, να γίνει κάτι και να έχετε υπογράψει σε μια άλλη ομάδα της μεγάλης πόλης, τον Ηρακλή, στον Άρη, την εποχή δηλαδή, σας προσέγγισε? Όχι, απλά πήγα μια φορά στο γήπεδο του Μακεδονικού, εκεί που ήταν μετά την Αγία Παρασκευή, και είχε ένα τόλο εκεί πέρα και δεν βρέθηκε παπούτσια να μου δώσουν. Και ένας παράγοντας τότε που με γνώριζε από την πλατεία Παλιά Λαχανογοράς, είχε το σαμαροποιείο κάτω στην Παλιά Λαχανογορά, ο Γουδάκης. Όταν έμαθε ότι μετά υπέγραψα στο ΠΑΟΚ, που μου πήγε ένας άλλος πάλι από τη Λαχανογορά, ο κ. Μιχάλης, γιατί δεν υπήρχαν ούτε τα ναύλα για να πάω στην Τούμπα, με πήγε αυτός ο κύριος Μιχάλης στην Τούμπα. Μόνο στον ΠΑΟΚ δεν είχα. Και χαρακτηριστικό κοινάφο και με τον Κώστα τον Παπαϊωάννου, επειδή ήμασταν συμπαίκτες στο Δικητήριο και στις πλατείες εκεί, τον Κωστάκη που έπαιξε στον Άρη, ήμασταν παιδικοί φίλοι, στην ΠΑΟΔ που τον κυνηγούσε ένα πάλι παράγοντα, όχι παράγοντα, που ήταν φροντιστής στον ΠΑΟΔ, ο Διονύσης ο Ψωμιάδης. Μάλιστα. Ποιος άλλος. Ντεμπούτο με τον ΠΑΟΚ. Ντεμπούτο με τον ΠΑΟΚ 22 Δεκεμβρίου, με τα γνωστά γεγονότα της αποχώρησης του ΠΑΟΚ, ο Λάζαρος ο Τσόμος στο ξενοδοχείο που δούλεψα μετά, πήρε την ομάδα και έφυγε και τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ με 3 αγωνιστικές και τιμωρία 5 παικτών. Ναι. 22 Δεκεμβρίου του 1963 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με τον Εθνικό. Με τον Εθνικό. Ένα και δεν χάσαμε. 17 χρονών ντεμπούτο. Ναι. Με ποιο νούμερο, ποιο φωνούμερο φερούσατε στον ντεμπούτο? Το 7 μου έδωσε το νούμερο ο Λέανδρος ο Σιμεωνίδης. Γιατί εκείνα τα χρόνια δεν μπορούσε να... Δεν διάλεγες νούμερο, ναι. Δεν διάλεγες. Ήταν 7-11. Μάλιστα. 1 έως 11. Ωραία. 22 Δεκεμβρίου ντεμπούτο, 23 Νοεμβρίου γεννηθήκατε, 22 Φεβρουαρίου το τελευταίο σας μάτς. Γίνεται κάτι με το 22 και με το 23. 23.
Εντάξει, και ο Πάο και δίνει 20 απεριδίου, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό παίζει. Άρα το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα είναι το σημαντικό. Γι' αυτό σας βγάλαμε και σήμερα, γιατί είναι 18 Μαΐου, οπότε 18 και 5 πάλι 23. Άρα ταιριάζει και αυτό. Λοιπόν, Εθνική Ελλάδος. Πρώτη κλίση. Εθνική, δεν ήταν Εθνική Ελλάδος. Ξεκίνησα από τις μικτές, τότε εκείνα τα χρόνια, μικτές της Έψιμη, με προπονητή τον Γκλάβ, το Βικελίδη, ναι. Μετά Εθνική Νέων, Εθνική Ελπίδων, Εθνική Ενόπλων Δυνάμεων και Εθνική Ελλάδος. Τη μόνη ομάδα που δεν παίξαμε, όταν λέμε καμιά φορά έτσι ωραία πράγματα με τον Τότι το Φυλακούρι, λέει, σε όλες τις εθνικές ομάδες παίξαμε, μόνο στην Εθνική Φρεκολάκο δεν παίξαμε ακόμα. Ωραία. Τώρα εγώ να πω κάτι για Εθνική, μιας που ανέφερες. Θα ρωτήσω κάτι, γιατί εδώ είμαστε μια εκπομπή για όλους τους φιλάθλους, ιδιαίτερα όλες τις Βόρειες Ελλάδας και μετά όλες τις Ελλάδος. Θα σου πω κάτι. Εγώ σεβόμουν πάντα την ιστορία της κάθε ομάδος που έχω αντιμετωπίσει. Ήταν είτε εθνική καμιά φορά που παίζαμε στα κύπελλα, είτε ήταν αυτές που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα τότε Ελλάδος. Και είχα και ιδιαίτερες συμπάθειες, γιατί είχα πολύ αγαπημένους συμπαίκτες. Το Γιώργο το Δέδε, το Στάθη το Χάιτα, που όταν έπαιξα αυτή ήταν σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία, ή με τον Μίμη τον Παπαϊωάννου. Δηλαδή είχα πραγματικές φιλίες και ακόμα έχω όσες μπορώ και επικοινωνώ. Το ξέρω αυτό και το επιβεβαιώνει ο χαρακτήρας σας και το ήθος σας και το είπα και προχθές εδώ στην εκπομπή, ότι είστε αγαπητός σε όλες τις ομάδες, γιατί σεβαστήκατε όλες και θα κάνουμε και κάποιες ερωτήσεις που έχουν να κάνουν και με θέματα γενικότερα ομάδων ιστορικών της πόλης, όχι μόνο με τον ΠΑΟΚ. Δεν θα εστιάσουμε μόνο εδώ. Θα δείτε ότι θα κάνουμε σήμερα μια πολύ ωραία συζήτηση που δεν την έχετε ξανακάνει ποτέ. Την όρεξη να έχετε και να πούμε πολλά πράγματα και θα βγουν και οι ακροατές να σας πούνε, να σας θυμίσουν ιστορίες που θα σας φέρουν όμορφες αναμνήσεις από ό,τι μας είπανε. Το δοκιμάσαμε από την Πέμπτη, δώσαμε το δικαίωμα στους ακροατές να μας πούνε ιστορίες από τη ζωή σας, πολύ όμορφες. Και θα δούμε αν επιβεβαιώνονται και σήμερα και από εσάς. Εγώ θα ρωτήσω, κάποια στιγμή στην Εθνική έρχεται για ένα παιχνίδι με την Πολωνία ο Βασίλης Χατζηπαναγής. Σε αυτό ήσταν κι εσείς? Είναι το μοναδικό και αυτή ήταν η ατυχία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στους νόμους, εντάξει, που υπήρχαν τότε. Επειδή ο Βασίλης ο Χατζηπαναγής είχε παίξει ένα παιχνίδι με την εθνική ομάδα νέων ελπίδων, δεν είχε δει. Τη Σοβιετική Ένωση με την Ισλανδία, και ναι. Ένα παιχνίδι φιλικό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας με τον Βασίλη το Χατζηπαναγή. Καταλαβαίνετε τι είχε γίνει. Και κερδίσαμε σίγουρα την Πολωνία 1-0. Θέλω να ρωτήσω, πώς αισθανθήκατε όλοι? Ήταν κάτι που νιώθατε ότι ο Χατζηπαναγής από εδώ και πέρα θα είναι μαζί σας, ότι θα είστε όλοι μια εθνική ακόμα πιο δυνατή, ή θεωρήσατε ότι είναι μια προσπάθεια ο Χατζηπαναγής να βρει τρόπο, χώρο να παίξει στην Εθνική Ελλάδος με όλα αυτά που συνέβαιναν τότε με τη Σοβιετική Ένωση κτλ.? Είναι σίγουρα, εμείς δεν ξέραμε. Εμείς ξέραμε από τον αθλητισμό και διορωτούμαστε γιατί, ας πούμε, έγινε αυτό. Και λέει, υπάρχει ένας νόμος ο οποίος έχει παίξει ενώ ήταν Έλληνας. Δηλαδή έπαιξε στην Ελλάδα και μετά φέρναμε τους ξένους και τους κάναμε Έλληνες για να παίζουν και στις εθνικές ομάδες. Δηλαδή ήταν κάτι από τα πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να κατανοήσω. Δηλαδή να έχεις έναν, γιατί λένε κάποια φορά χωράνε σαν το Χατζηπαναγή και σαν να μην αναφέρω κι άλλο στο Δελικάρι και τον Κούδα μέσα σε μια εθνική ομάδα πάντα. Αυτή την τετριμένη θεωρία που λέγανε ότι αν ήταν παίκτης του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού θα έπαιζε στην Εθνική, θα βρίσκαν τρόπο να παίξει, ενώ ήταν παίκτης από τη Βόρεια Ελλάδα γι' αυτό δεν έπαιξε. Εσείς την αποδέχεστε, θεωρείτε ότι έχει κάποια δόση αλήθειας? Δεν ξέρω. Σίγουρα πάντα, όπως προαναφέρεται, το ΠΟΚ ήταν πάντα δυνατό. Ίσως θεωρούσαν ότι αν ο Βασίλης έπαιζε και στην Εθνική, μετά θα έκανε πιο δύσκολα προβλήματα. Γιατί κάποτε όλοι ελπίζουν ότι κάποιος Χατζηπαναγής, κάποιος Κούδας θα πάει σε μια, όπως θεωρούσαν εκείνη, μεγαλύτερη ομάδα. Έτσι θεωρούσαν και για σας, έτσι θεωρούσαν ότι κάποια στιγμή θα παίξετε σε μια ομάδα της Αθήνας, σωστά? Πάντα είχα το όνειρο αυτό. Πριν από λίγες μέρες διαπίστωσα ότι κάνατε κάποιες δηλώσεις σε ένα μέσο στην Αθήνα και έχω την εντύπωση ότι παραποιήθηκαν νυχτρά. Και... Με αυτό ακριβώς το ήξερα ότι θα με ρωτήσετε. Το όνειρο το δικό τους,
Το μετέφρασα σαν όνειρο δικό μου. Εντάξει. Ναι, το μετέφρασαν έτσι ίσως. Γνωρίζω την ιστορία και την ξέρω την ιστορία. Γιατί ο Βασίλης δεν μπορούσε να πάει. Του δίναν τα διπλάσια και τριπλάσια λεφτά, αλλά τίμησε και το όνομά του και το χαρακτήρα του και την προσωπικότητά του που έμεινε εδώ, γιατί σεβόταν κάποιους ανθρώπους που όταν τον είχαν φέρει εδώ, όπως ήταν ο κύριος Ατμαζίδης, κύριος σχολημένος Ατμαζίδης. Σωστά. Έχετε παίξει αντίπαλος με Μπαρτσελώνα, με Μπάγερν, με Σεβίλη, με Μίλαν, με ονόματα τεράστια, και νομίζω, δεν ξέρω αν μπορείτε να μας το επιβεβαιώσετε, ότι οι διαφορές τότε με αυτές τις ομάδες ήταν πιο μεγάλες από ό,τι είναι τώρα. Έτσι πιστεύω. Και πάντα καταφέρνατε και εσείς προσωπικά και ο ΠΑΟΚ να παίρνει καλά αποτελέσματα με αυτά τα μεγαθύρια. Τι συζητούσατε πριν από αυτά τα παιχνίδια με τους συμπαίχτες σας? Πώς αντιμετωπίζατε, τι λέγατε? Δεν θέλω αυτή τη στιγμή να... ποτέ δεν είχα, αλλά εντάξει, καμιά φορά πρέπει να λες τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ δεν ήμουν αρχηγός όταν έγινε αρχηγός πλέον, αλλά με είχαν γαλουχήσει οι προηγούμενοι, ο Χασιώτης, όλοι, ο Γιάννης, ο Νικολαίδης, ο Γιακουμής, ο Μουρατίδης, όλοι τη σύνθετα που υπήρχαν πολύ καλά παιδιά και χαρακτήρας. Ναι. Με γαλούχησαν έτσι και μου μεταφέρανε το DNA ΠΑΟΚ. Λοιπόν, είχα αυτή τη λογική και αυτή τη θεωρία. Να ήμουν αρχηγός πραγματικά και να το δείχνω όχι μόνο με το περιβραχιόνιο, να φροντίζω όλους τους συμπαίκτες μου. Επειδή πέρασαν και τρεις γενιές, ή μπορώ να πω και περισσότερες, από το 63 μέχρι το 84 που σταμάτησα. Και μιλούσα πάντοτε με τους συμπαίκτες μου και τους εμψύχωνα και τους έλεγα, κοιτάξτε, και εμείς είμαστε καλοί παίκτες, ρε παιδιά, και εμείς μπορούμε να παίξουμε σαν κι αυτούς. Και όμως το είχαμε καταφέρει και είχαμε δεν ξέρω, ακόμα και όταν παίξαμε με τον Άγιαξ, αν θυμάστε το παιχνίδι μέσα στην Τούμπα, ή ξέρετε από περιγραφές και τέτοια, ήταν σαν να παίζαν δύο μικροί, εκείνοι σαν Άγιαξ, μεγάλος Άγιαξ, και εμείς σαν μικρό Άγιαξ. Και αυτό έβγαινε μέσα στο γήπεδο. Στην πραγματικότητα, όχι στο μιλητό. Μάλιστα. Το περιβόητο εκείνο το παιχνίδι με την Μπάγερ, με τα πέναλτι. Το θυμάστε έντονα, είναι κάποιο άλλο παιχνίδι που σας έχει μείνει πιο πολύ με κάποια ομάδα, κυρίως του εξωτερικού, φαντάζομαι? Πολλές πάρα πολύ ωραίες στιγμές, ξέρεις, όταν παίζεις, και ιδιαίτερα Σαν Σίρο, ο Νο Καμπ ή το Ολυμπιακό Στάδιο του Μονάχου. Πάντα σου έρχονται στιγμές, κάποιες ωραίες και κάποιες στιγμές που αναρωτιέσαι ορισμένα πράγματα. Όταν για το παιχνίδι που είπατε για την Bayern, πάντα είχα την πραγματικά την αυτογνωσία να ξέρω πότε μπορώ και πότε δεν μπορώ. Και είχα πει στον προπονητή ότι, ξέρεις, αν το παιχνίδι πάει έτσι, βγάλε με στο παιχνίδι με την Bayern. Αλλά όταν χτυπούσαμε τα πέναλτι, ήμασταν όλοι μαζί. Ναι. Και δίνει τρεις φορές ή δύο φορές επανάληψη, αποκρούει ο Φορτούλα το πέναλτι, και ήταν ο Κεντάρα, ήταν που χτυπούσε το πέναλτι. Ναι, ναι. Και στη δεύτερη ή στη τρίτη επανάληψη, δεν θυμάμαι ακριβώς καλά τώρα, θα με συγχωρήσετε, γυρίζει και κάνει ο Αγκεντάρας ο διαιτητής, Σάιζε, γιατί βλέποντας ο διαιτητής επάνω ότι έχουν αποκλειστεί όλες οι γερμανικές ομάδες και έχει μείνει μόνο η Bayern, και θα προτιμούσε τον ΠΑΟΚ που θα έκοβε, ας πούμε, λέω 5.000 εισιτήρια, ή την Bayern που θα έκοβε 80. Δηλαδή υπήρχαν και τέτοιες λογικές, τουλάχιστον έτσι το κατάλαβα όταν ο Αγκεντάλ είπε Σάιζε στον ιδιωτή. Δεν κάνω τη μετάφραση. Ξέρουν πολύ αυτοί που ξέρουν να στο κάνουν μόνοι τους. UEFA Mafia από τότε, δηλαδή. Έτσι, ναι, κάτι τέτοιο. Καλά, σίγουρα υπάρχει. Πάντα υπήρχε, ναι. Έχετε δίκιο.
Κύριε Κούδα, να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο. Όχι, πριν ρωτήσεις, πρέπει, κύριε Κούδα, θα μας επιτρέψετε να κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί πολύ πρέπει μικρό, να ακούσουμε και την για ώρα. Για να σας ακούσουμε τα και θα συνεχίσουμε. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, κάνουμε το διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ. Θα ανοίξουμε μετά τις διαφημίσεις, θα ανοίξουμε ναι, και γραμμές. Να βγουν και ακροάτες να μιλήσουν, γιατί κάναμε έναν ωραίο πρόλογο τώρα. Μετά το διαφημιστικό, ανοίγουμε και γραμμούλες για όλους εσάς. Θα σας δώσουμε τρόπους επικοινωνίας για να συμμετέχετε. Το ζητήσατε, και εσείς. Ο κύριος Κούδας το αποδέχτηκε και μας κάνει μεγάλη τιμή με αυτό που αποδέχτηκε. Και εσείς είστε εδώ για να μιλήσετε μαζί του και να κάνουμε όλοι μαζί παιχνίδι. Πάμε. Πάμε. Εδώ είμαστε. Να πούμε τους τρόπους για τον κόσμο. Δίνουμε τρόπους επικοινωνίας. Τηλεφωνικά 2-31-0-287 και 3 οκτάρια καλείτε. Έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιώργο Κούδα. Οπότε είναι διαθέσιμος να τον ρωτήσετε και να του θυμίσετε ό,τι θέλετε και να συζητήσετε μαζί του. Επαναλαμβάνω 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Μηνυματικά, FM και ενώ το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54-222, μέσω Viber όσοι θέλετε, 6-9-45-287 και 3 οκτάρια, έτσι, 6-9-45-287 και 3 οκτάρια, Viber γραμμή είναι αυτή, και μέσω Messenger σας δίνω και αυτή την επιλογή για όσους δεν έχετε τηλέφωνο και είστε κάπου και μπορείτε να καλέσετε από εκεί, μπαίνετε στο λογαριασμό μου Κωνσταντίνος Παπαδομανολάκης με ελληνικούς χαρακτήρες. Θα δείτε εκεί τη φωτογραφία μου με το μικρόφωνο. Κωνσταντίνος Παπαδομανολάκης στα ελληνικά. Καλείτε μέσω Messenger και σας βγάζω. Ήδη το κέντρο έχει γεμίσει. Εννοείται, κύριε Κούδα. Να ξεκινήσω εγώ λίγο. Εννοείται. Ναι. Λοιπόν, πριν μια εβδομάδα δυο είχα ένα μικρό ατυχηματάκι, χτύπησε λίγο το αυτοκίνητο και εγώ εκεί κοντά στην βιοτεχνία που έχω ένα φίλο, τον Νότι, ο οποίος έχει βαφέρωση αυτοκινήτων, σφυριλατήσεις και τέτοια. Και είναι ένας Αλγιανός εκεί και μου συστήθηκαν, δηλαδή εγώ είμαι Αλγιανός, αλλά ερχόμουν, ακούω, λέει, Λίμπερο συνέχεια, λέει, και θα σε έχει σήμερα, γιατί σήμερα πήγα και το πήρα, εχθές πήγα κάτω σπατουλάρισαν και σήμερα το έδωσα και πήγα, θα σε ακούσω, λέει, το βράδυ. Έτσι. Όλος ο κόσμος όλοι μας λένε αυτές τις μέρες, γι' αυτό, κύριε Κούδα, και σήμερα εμένα σεκιουριτάς Αλγιανός στη δουλειά, μου λέει, το βράδυ θα ακούσω τον Κούδα, λέω, τον κάνεις τον Κούδα, εσύ Αλγιανός πολλά είσαι, λέει, δεν μπορώ να μην ακούσω, λέει, κύριο Κούδα. Αργιανό είναι σεκιουριτάς, έτσι. Τέλεια, τέλεια. Και αυτή είναι η ομορφιά που καταφέρατε εσείς και κατακτήσατε, κύριε Κούδα, εσείς και κάποιοι άλλοι σαν και εσάς, που αυτό το προφίλ που βγάλατε, ξέρετε, σας δικαίωσε, έτσι. Εσείς, ο Χατζηπαναγής, πάτε προηγουμένως και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές χαμηλών τόνων, κερδίσατε για πάντα την αγάπη όλων των φιλάθλων και το ξέρετε αυτό, έτσι. Όλων των φιλάθλων. Μα ξέρετε, εντάξει, το προϊόν κάποτε λύγει. Από εκεί και πέρα είναι η προσωπικότητα, είναι ο χαρακτήρας που βάζουν τη σφραγίδα στη μετά την πιταπορία σου, και νομίζω αυτό είναι κάτι σημαντικό, ας πούμε, γιατί μιλάμε και για παιδιά με ακέραιο χαρακτήρα. Έτσι. Κύριε Κούδα, πριν πάμε στις γραμμές, εγώ προσωπικά θα σας πω ότι δεν έχω ζήσει κάποιο πρωτάθλημα εκτός από το τελευταίο που πήρε ο ΠΑΟΚ. Έτσι, όταν πήρε ο ΠΑΟΚ το 1985, δεν ήμουν στο γήπεδο. Ήμουν εν ζωή, αλλά δεν ήμουν στο γήπεδο. Κάποια κύπελα έζησα από κοντά, εντάξει, αλλά το πρωτάθλημα ήταν η καψούρα μου, ρε παιδί μου. Το ήθελα να το ζήσω αυτό. Μες στην Τούμπα, λοιπόν, την ημέρα της απονομής, λόγω του Λίμπερο εδώ, λόγω της δουλειάς μου, ήμουν στον αγωνιστικό χώρο. Κάποια στιγμή άρχισα να κλαίω χωρίς να το θέλω. Έτσι, λόγω της συγκίνης, λόγω της φόρτισης. Δεν πάω, κατάλαβες, ναι, Γιώργο. Δεν μπορούσα να συγκρατηθώ, ρε παιδί μου, αυθόρμητα μου βγήκε αυτό. Παίρνω τη μητέρα μου τηλέφωνο και της λέω, μάνα, σε ευχαριστώ που με γέννησες και ζω αυτό που ζω αυτή τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή άρχισα να κλαίω πιο έντονα, κλείνω το τηλέφωνο, ξανασυνδέομαι εδώ με το στούντιο και γυρνώντας μετά από ένα δευτερόλεπτο πέφτω επάνω σας ακριβώς. Και σας βγάζω στον αέρα του Λίμπερο και μιλήσατε στον αέρα. Αυτό εγώ το έχω συνδυάσει με εσάς και το πρωτάθλημα και την μεγαλύτερη μου στιγμή σαν παοξής. Και δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Αυτό πριν πούν οι φίλοι, αυτά που θα πούν αυτοί. Ναι, έτσι, ό,τι έχουν να πούν. Και πάμε στον πρώτο φίλο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Κωνσταντίνη. Γιώργο μου, καλημέρα. Καλησπέρα, γιατί μετά τις 12 θα λέμε καλημέρα. Σωστό. Γεια αρχηγέ μου. Γεια αρχηγέ μου. Τι κάτι πάλι, καλή, είστε καλά. Δόξα τω Θεώ, από υγεία είμαστε καλά, αφού περάσαμε και αυτό και τελειώσαμε και με τα εμβόλια, πέρασε και η ημερομηνία της 15 μέρες και είμαστε καλά, εντάξει. Όλα είναι καλά και εύχομαι σε όλο τον κόσμο με υγεία, γιατί πραγματικά, εντάξει, περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα. Κύριε Κούδα, καταλάβατε ποιος είναι στην άλλη γραμμή? Δεν το καταλάβα, ξέρεις, μπορεί να έχω και καιρό να μιλήσω. Συστηθείτε, κύριε, εσείς στην άλλη γραμμή.
Γιωργάρα μου, είμαι ο Νικόλας, ρε, τερβίση Γιώργο μου. Α, το καλό στο Νικόλα, ρε. τι κάνει ο έτερος Καπαδόκης, ο Μάκης, πώς είναι. Ο Μάκης είναι στην Ηράκλεια, Γιώργο μου. Ο Μάκης είναι στην Ηράκλεια, είναι με την αριθμή και τον Καπρότη. Και ήταν μια χαρά, είναι. Ωραία. Μια χαρά, πάχαινε, να ξέρεις, πάχαινε. Έγινε ευαλικό. Είναι καλά, εντάξει, πέρασε πολλά και με την καρδιά και με το αυτό. Εντάξει, γερός να είναι, την αγάπη μου. Γιώργο μου. Την αγάπη μου, παρόλο που την ηλίκια που μου ρίχνατε. Δεν πειράζει, η μεγάλη οικογένεια του Πάφη, Γιώργο μου, έτσι ήταν έτσι από τότε. Μια μεγάλη οικογένεια ήμασταν, Γιώργο μου. Εκεί τα χρόνια, Γιώργο μου, να ξέρεις πολύ καλά, το 70 από το 68, πάλι την ίδρυση του Πάφη, 22 ήταν η ίδρυση του Πάφη, και εγκρίθηκε που η Άννα Μεταξά ίδρυθηκε αυτή. Ο μεγάλος λόγος αυτός που είναι στον πλανήτη είναι 13 εκατομμύρια οπαδούς, όχι φιλάθλους, οπαδούς, άλλο φιλάθλους και άλλος οπαδούς. Μέρα με τη νύχτα είναι, Γιώργο μου. Ο Πάφη το κυνηγήθηκε από 50 μεριές, Γιώργο μου. Νικόλα, από 50 να σε ρωτήσω κάτι, έχεις πάει με τον ΠΑΟΚ σε όλα τα μέρη και, του κόσμου και έχεις τον ΠΑΟΚ. Από τον κύριο Γιώργο Κούδα, ποια στιγμή θυμάσαι που να σε έκανε πραγματικά... Αντώνη, εγώ θέλω να μιλήσω με τον αρχηγό μου. Θέλω να μιλήσω με τον αρχηγό μου, τον Γιώργο Άρα, να πούμε, γιατί ήμασταν τόσο καιρό στα πέταλα, εγώ ήμασταν δεξιά και έτσι, Γιώργο Άρα μου, γίγαντα, για όλο ψήμα τον Γιώργο μου. Κοίταξε, αυτός λέμε πραγματικά είναι ο υπέροχος κόσμος, γιατί εγώ έλεγα πάντοτε και δεν είναι κάτι που έφυγε, αλλά το οξυγόνο του ποδοσφαιριστή για μένα είναι ο φίλαθλος. Έτσι είναι. Και το λέω έτσι και να ξέρετε, εντάξει, ωραία να λέμε ότι είμαι ο παδός με φανατήλα και με παροπίδες. Εγώ αγάπησα το ποδόσφαιρο, αγάπησα και έζησα, δηλαδή έζησα, λέω ότι τώρα είναι 63 χρόνια είμαι σε αυτή την οικογένεια, δεν έφυγα ποτέ. Δηλαδή 12 χρόνια πήρα και μέχρι σήμερα ακόμα στο δρόμο κυλάει ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να γίνει. Γιώργο, αυτό ήθελα να πω εγώ, αυτό ήθελα να καταλήξω, αλλά θυμάμαι πολύ καλά. Όταν ήταν το πέτρο η θύρα 4, η εννέα θύρα 4, και υπήρχε την Ιμπαρχία η Σιδερή, ήταν η μελένια μπασκέτα από πίσω. Ποτέ να γίνει το ταρτάν. Έτσι, ναι, στο κήπεδο του μπάσκετ. Εκεί που έκανα προπόνηση πριν γίνει το μπάσκετ. Α, μπράβο. Ήταν ο Συγχωρήμης Παντελάκης, όταν ήταν πρόεδρος του Συγχωρήμης Παντελάκης, τότε αν θυμάμαι πολύ καλά, μέρα μεσημέρι είχαμε μια προπόνηση, πέδαμε με ποιον, ξέρει με ποιον πέδαμε. Με Εθνικό. Με Καρκαντέρα, με Αρβανίτη, με Κρητικόπουλο. Αν θυμάστε πολύ καλά, Γιώργο μου. Πήραμε ένα μηδέν, με γκολ. Με Κρεμμύδα, όλους τους θυμάμαι. Ακόμα δεν το έχασα, Νικολάκη μου. Ναι, αγάπη μου. Γι' αυτό γυρίσαμε ένα μηδέν, εκκλησίρα εκεί που ήταν η μπασκέτα. Με ένα γκολ που έβασε ένα γκολ από τα πλάγια, με φορταριστό σουτ, την μπάλα πήγε στην άλλη γωνία. Ο Αρβανίτης έψαχνα να δει την μπάλα. Πού είναι η μπάλα στα νίκια, ήταν ακόμα έτρεχε ο Αρβανίτης. Μην προσπαθείς, μην λες λάθος πράγματα. αυτό το γκολ που λες είναι με τον Ολυμπιακό, τα πρώτα μου παιχνίδια από την γωνία της μεγάλης περιοχής. Εσύ είναι κιόλας με τον Εθνικό. Δεν μιλάω για εκείνο. Ναι. Με ποια ομάδα λέει Νικόλα, για ποιο παιχνίδι λες Νικόλα? Εγώ λέω τον Εθνικό που πήραμε 1-0, άρχισε τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό έβαλε το 1-0 με Εθνικό με Αρβανίτη, που ήταν κάτω τον κολπός. Από τη σειρά 4, εκεί που ήταν η μπασκέτα, στη μετένια η μπασκέτα. Με ήταν και μια μηνέα στο τάπι. Νικόλα, στο μυαλό μου τώρα, στο βίντεο του μυαλού, ξέρεις εκείνη και τα χρόνια δεν υπήρχαν σκληροί δίσκοι. Άμπραβο. Έχει αρχίσει να χάνει λίγο ο δίσκος. Δεν το θυμάται καλά, Νικόλα, δεν το θυμάται ο κύριος Κούδας. Να μην θυμάται πολύ καλά. Αντί Νικόλα, σε καλά, πάντα να δώσω φιλάκια και στο μάκι. Γεια σου, Νικόλα. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Γεια σας, καλησπέρα. Χαίρετε, γεια σας. Από Κατερίνη τηλεφωνώ. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε? Λοιπόν, καλά. Θα πω ότι είμαι
μια εβδομάδα μεγαλύτερος από τον θρυλικό Γιώργο Κούδα. Τον θεωρώ μέσα στους 5 μεγαλύτερους Έλληνες ποδοσφαιριστές, μαζί με Τάκη Λουκανίδη, Μίμη Παπαϊάννου, Γιώργο Σιδέρη και Μίμη Δωμάζου. Αυτή είναι η πεντάδα. Και στο 4-1 με την Ελβετία, εκείνη η πεντάδα με Δωμάζου, Ποτίνο έξω αριστερά, Γιώργο Κούδα έξω δεξιά και δυο προωθημένους, Μίμη Παπαϊάννου και Γιώργο Σιδέρη στο 4-1, δεν πρόκειται να ξαναβγάλει η Ελλάδα αυτήν την πεντάδα. Το θυμάστε, κύριε Κούδα, το παιχνίδι που λέει ο κύριος Κώστας? Το θυμάμαι, απλά θα πω κάτι. Σίγουρα ανέφερε κάποια ονόματα, αλλά πάντοτε παίζαμε 11. Έτσι, σωστά. Γιατί υπήρχαν και υπήρχε και ο Αριστίδης, ο Καμάρας, υπήρχαν και οι Χαφ, έπαιζε νομίζω ο Στάθης, ο Χάιτας, αλλά ήταν ένα από τα πάρα πολύ ωραία παιχνίδια εκείνη την εποχή, δηλαδή, γιατί και η Εθνική Ελλάδος ήταν με τις τότε συνθήκες, δηλαδή όλες οι άλλες εθνικές ομάδες κάναν τις προετοιμασίες τους, εμείς ήμασταν στο στάδιο ακόμα της προετοιμασίας, στο να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Ναι. Συμφωνώ, αλλά εγώ έκανα απλώς ένα διαχωρισμό. Έπαιζε ο Οικονομόπουλος, ο Γκαϊτατζής δεξιά, ο Σταθόπουλος αριστερά, ο Καμάρας με το Σπυρίδωνα στο κέντρο της Άμυνας, και ο Δωμάζος με το Χάιτα στο κέντρο του γηπέδου. Και οι τέσσερις εσείς που προανέφερα. Επίσης, από την Κατερίνη περάσαν πολύ μεγάλοι παίκτες. Εγώ θεωρώ, αν το θυμάσαι, τον Κολυμπιακό θυμάμαι. Έχω παίξει μαζί του. Έχω παίξει με το Φουλίδη, δεν μιλάω με τις νεότερες σίγουρα γενιές, αλλά θύμισε μου κανένα δυο ονόματα ακόμα. Θα σου πω ποιο Φουλίδη έχω παίξει. Ο Καμπάς, ο Γιαννούλης. Ο Καμπάς, σίγουρα με τον Καμπά παίζαμε και στην εθνική ομάδα. Ο Καμπάς μαζί. Ο Γιαννούλης ο Λάκης, ο Παπαϊάννου, ο Κωστίκος, ο Καλαμπάκας. Πες μου ένα, το βιοτέχνη, πώς το λέγανε, μεγάλο βιοτέχνη στην Κατερίνη. Ο Γιάννης ο Φελεκίδης. Πώς? Γιάννης Φελεκίδης. Φελεκίδης. Φελεκίδης, όχι, δεν είναι ο Φελεκίδης. Δεν είναι. Αυτός ήταν βιοτέχνης. Βιοτέχνη... Αυτός είχε βιοτεχνία ρούχων. Ναι, ναι. Ναι. Φελεκίδης. Γιάννης Φελεκίδης. Ναι. Ήταν πολύ γρήγορος. Ναι. Έπαιζε αριστερά. Αριστερός επιθετικός. Ναι, ναι. Έχω παίξει... ξέρεις, οι νεότερες γενιές δεν είχαν προλάβει που ήταν ξερό ακόμα το γήπεδο του Πιερικού. Και του Χαριλάου ξερό ήταν. Κύριε Κούδα, ναι, ο κύριος Κώστας, ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους ακροατές μας και τον αγαπάμε πάρα πολύ από την Κατερίνη, έχει διατελέσει και στη διοίκηση του Πιερικού και μας έχει πει εδώ κατά καιρούς, και θέλω τώρα, μια που είστε στον αέρα, να μας το επιβεβαιώσετε, ότι ο Πιερικός, δύσκολα περνούσες από τον Πιερικό τότε. Όλες δύσκολα οι ομάδες. Περνούσες. Είναι αλήθεια. Ξέρεις, όπως και να θέλουμε να φανιόμαστε λιγάκι ρομαντικοί, ναι, αλλά εκείνα τα χρόνια είχε πολύ καλές ομάδες. Πολύ καλές ομάδες επαρχιακές, όπως τις ονομάζανε κάτω. Ναι. Δηλαδή υπήρχε μια δόξα δράμας, ο Πιερικός, μετά η Καβάλα, η Καστοριά. Δηλαδή υπήρχαν ομάδες, τα Γιάννενα που κάνανε μετά αργότερα πάρα πολύ καλή ομάδα. Υπήρχαν ανταγωνιστικές ομάδες τότε. Δεν περνούσαν τόσο εύκολα οι ομάδες του ΠΟΚΤ, οι λεγόμενες τότε. Άρα, επίσης κύριε Κούδα, πιο μπροστά στην δεκαετία 50 με Γετζίκου, Ρουκίδη, Παπαδάκη έχει παίξει κι άλλους κατερινιώτες, ο Ευάγγελος Καραφουλίδης. Ο Καραφουλίδης, ναι,
Και σε εκείνη τη γενιά δεν την πρόλαβα εγώ εκείνο. Ενώ πρόλαβα τον Κουρουκίδη, απλά έπαθε τη ζημιά και επάνω στο γήπεδο της προοδευτικής στην Τούμπα και δεν τον πρόλαβα. Έπαιξα, πρόλαβα και έπαιξα με αρκετούς από τους παλιούς παίχτες. Όπως το ανέφερα. Εσείς προλάβατε τον Κεμανίδη, τον Χασιώτη. Και τον Πρόγιο. Τον προλάβατε τον τερματοφύλακα. Ποιον τερματοφύλακα. Τον Πρόγιο. Τον Πρόγιο δεν παίξαμε μαζί, αλλά τον πρόλαβα τον Πρόγιο. Γιατί στην Τούμπα τον έβλεπα. Και στα ποδητήρια εκεί πέρα, σαν πιτσινικάς που ήμουν και όλοι με αγαπούσαν τότε και με πέραν στην αγκαλιά του, αλλά με Σαββίδη, με Βασιλιάδη, με Χασιώτη. Με Σαββίδη, με Βασιλιάδη, με Παπαδόπουλο, με Κεμανίδη, Χασιώτη, με Γιώργο Σημεωνίδη. Ωραία. Κύριε Κώστα, να σας ευχαριστήσουμε. Κύριε Κουδά. Χάρηκα που τα είπαμε. Να είστε καλά. Να είστε γερός. Να σας καμαρώνουμε. Υγεία. Ένας ακροατής κάνει μια ερώτηση. Λέει, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κούδα που μετράει πάρα πολύ την άποψη σας. Λέει, ποιον θεωρούσατε πιο ολοκληρωμένο και πιο χαρισματικό προπονητή, τον Λες Άνον ή τον Γκιούλα Λόραντ, λέει ο φίλος. Ποιον θεωρούσατε πιο χαρισματικό. Ξέρετε, καμιά φορά τα κριτήρια είναι τι μπορεί να μεταφέρει ο προπονητής από αυτό που θέλει να βγάλει στον ποδοσφαιριστή. Ναι. Εγώ με όλη την ειλικρίνεια θα ήθελα να τον είχα τον Λόραντ στα 20-24 χρόνια μου. Για να σας κάνει καλύτερο από ό,τι ήσασταν. Ένα μείγμα αυτό το δυο δηλαδή του Σάνον και του Λόραντ. Ναι. Ο Σάνον όταν μου είπε βγες σήμερα λέει και δείξε ότι είσαι καλύτερος από τον Γκρόιφ. Μάλιστα. Και την ώρα του από μέσα μου είπα κάτι. Ναι. Θα πω συγχωρείτε να το βγάλω ούτε και τώρα. Mm-hmm. Αλλά όντως εκείνο που είχε, δηλαδή σε έκανε να αισθάνεσαι ότι είσαι ο υπεράνθρωπος. Ενώ ο άλλος ήταν σκληρός, ο Λόραντ, mm-hmm. και είπε ότι σε κάποια στιγμή πήγα μέσα από τη φύλλα και λέω μας γονάτισες και τα παιδιά λέω δεν αντέχουν άλλο. Α, λέω, δεν είμαστε μπάγκερ, θα γίνεται μπάγκερ. Ένα μήνυμα λέει καλησπέρα σας, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο Κούδα, ο οποίος μαζί με την παρέα της δεκαετίας του 70 πότισε τα παιδικά μας χρόνια με την αγάπη για το ποδόσφαιρο και τον ΠΑΟΚ. Το μάτς με τον Άγιαξ που ανέφερε ήταν η πρώτη κοπάνα από το δημοτικό και υπήρξε μια μοναδική εμπειρία. Θυμάται άραγε τους αποσβολωμένους Ολλανδούς να τον χαζεύουν σε εκείνο το απίθανο κοντρόλ που έκανε πιάνοντας την μπάλα με τα πόδια στον αέρα. Όπως αξέχαστα είναι τα απογεύματα στο βοηθητικό όταν σχολούσαμε. Μισό λεπτό να κάνει ανανέωση. Όταν σχολούσαμε από το γυμνάσιο Αρένων Τούμπας και χαζεύαμε την ομάδα του Σάνων. Να είσαι γερός Γιώργο Κούδα. Συγχαρητήρια στους συντελεστές της εκπομπής. Αντώνης, ένας πιτσιρικάς της εποχής που μεγάλωσε στην Τούμπα. Λέει ο φίλος ο Αντώνης. Ευχαριστώ, αλλά βλέπετε ότι κάναμε προπόνηση συνήθως γιατί εκείνα τα χρόνια το χόρτο του Ουγκάντα που βάζανε χαλούσε γρήγορα. Είχαμε ένα γηπεδάκι όπως είναι τώρα ο δρόμος, εκεί δίπλα στη θύρα 1 και κάναμε τις προπονήσεις εκεί και μαζευόταν τότε επειδή εντάξει η ομάδα πήγαινε και καλά και ακουγόντουσαν γιατί κάναμε αρκετούς φιλάθλους εκείνα τα χρόνια, εκείνη η καλή ομάδα 70 μέχρι το τουλάχιστον και 84 που σταμάτησα. Και ερχόταν πραγματικά και παρακολούθησε πάρα πολλοί κόσμος και ένας από αυτούς τους ήταν και ο πιτσιρικάς ο φίλος μας, ο φίλος ο Αντώνης, το σχολείο. Ωραία, πάμε στον επόμενο. Γιατί γινότανε ομιλικές μάχες εκεί πέρα, δηλαδή όταν παίζαμε χωριζόμασταν και παίζαμε τα εσωτερικά τα βάζατε και στοιχήματα. Καλά, πάντα μπαίνανε στοιχήματα μεταξύ μας. Γιατί ξέχασα να πω. Τι ήταν τα στοιχήματα, περίπου. Σήμερα λένε, κοιτάξτε, γιατί είχα σίγουρα πέρασαν 2-3 γενιές από το ξεκίνημά μου στην πρώτη ομάδα μέχρι το 84 ή και παραπάνω. Αλλά όντως τότε εκείνα τα χρόνια είμαστε πραγματικά παιδιά, το λέω. Με μεγάλο σεβασμό πρώτα, οικογένεια. Ναι.
Γιατί για να την πεις αυτή τη λέξη πρέπει πράγματι να είσαι οικογένεια. Όπως είμαστε παραμένου ακόμα με όλους τους συμπαίκτες μου που βρίσκονται ζωή, τους άλλους τους θυμόμαστε. Είμαστε πραγματικά οικογένεια. Δηλαδή, σας το είπα και το τόνισα, και εγώ σαν αρχηγός φρόντιζα έτσι για τον κάθε συμπαίκτη μου. Εντάξει, είχα και μια λίγο περισσότερη αδυναμία. Ναι. Πάμε να ακούσουμε τον επόμενο. Ξέρετε. Ποια αδυναμία? Την ξέρετε την αδυναμία μου? Όχι, εσείς θα μας την πείτε. Πώς, αυτό ήταν το άλλο ρέκο μου. Εμείς θέλουμε όμως εσείς να την πείτε την αδυναμία σας. Την ξέρουν όλοι. Ο Παρίδης. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε φίλους. Καλημέρα σας. Μάλιστα. Χαίρετε. Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι. Καλημέρα εσείς, ναι. Ναι. Εσείς μιλήστε. Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Βάσος που είχα βγει την Πέμπτη. Ναι, ναι. Α, ναι, το θυμάμαι. Ναι. Θα μιλήσω στον Γιώργο για δύο σκηνές που σας ανέφερα τότε. Γιώργο, έχουμε πάρει το κύπελο κάτω στην Αθήνα, το πρώτο, με τον Παναθηναϊκό. Έχεις βάλει το πρώτο γκολ στο... πριν τελειώσει το 10-3-4 λεπτό, έτσι με γυριστό. Στα πρώτα λεπτά. Στα πρώτα λεφτά. Πανηγυρίζουμε το και το σηκώσαμε. Κατά τύχη, από ό,τι αποδεικνύεται μετά, κάπου εκεί δίπλα είναι η μέλουσα σύζυγός μου με τον πατέρα της και το θείο της. Γνωριστήκαμε μετά πολλά χρόνια, ανεβαίνουμε τα πόδια επάνω. Την άλλη μέρα πετάω Λονδίνο, γιατί πήγα να βελτιώσω τα αγγλικά μου. 3-4 μέρες μετά πάω, εάν θυμάμαι καλά, στο Queen Mary's Hospital, εάν θυμάμαι, ρωτάω πού είναι ο κύριος Κούδας, λέω famous footballer, μου δίνουν τον αριθμό δωματίου, πάω, χτυπάω, μπαίνω μέσα, είσαι στο κρεβάτι, είναι η πρώτη μέρα που έχεις συνέλθει κάπως καλά και κάθομαι εκεί πέρα και τα λέμε, έχεις πολύ κέφι, γιατί εκείνη την ημέρα έγινες καλά και τα είπαμε και μου είπες και πώς έκανες τον γκολ. Να πούμε το όνομά σου. Βάσος. Βάσος Κουχαλή. Βάσο, να πούμε λίγο την ιστορία. Ναι, βέβαια. Ναι, λοιπόν, το πρώτο τίτλο που πήραμε. Και λέγαμε, όχ, πάλι βγήκε το χέρι του. Μα ήδη το ανέφερα. Στο τέλος είχε γίνει... έμπαινε και έβγαινε όποτε ήθελε. Και... ήταν το πρώτο κύπελο που δεν χάρηκα, γιατί 6 του μηνός παίξαμε τον τελικό, 7 του μηνός ήταν της Αγίας Κυριακής, ήμουνα τότε λάτρης των Θεσσαλονικιών καλλιτεχνών, γιατί το ίδιο βράδυ πήγαμε στον Διονυσίου. Την άλλη μέρα πήγα στη Μαρινέλα, 7 Ιουλίου είναι της Αγίας Κυριακής. Και 8 του μηνός πέταξα για Λονδίνο. Και σε δύο μέρες μέσα, για θύμισε με την ημερομηνία, είχα κάνει την επέμβαση στο νόμο. Ακριβώς, δεν ήρθα αμέσως, πήγα 2-3-4 μέρες μετά που είχες κάνει την επέμβαση. Α, ναι, γιατί πρέπει να ήταν... εκεί ήταν γύρω στις 10... Εγώ πέταξα μια μηνάρα του μηνός. Ήρθες 2-3 μέρες μετά, κάτι τέτοιο. Πότε πήγατε σε Λονδίνο? Ναι, και στο Σεν Μέρις Hospital. Ο Δόκτωρ Χάρης έκανε την επέμβαση, γιατί είχε γίνει ολόκληρο θέμα τότε, και θέλω να ευχαριστήσω τον τότε γιατρό μας, τον Παναγιώτη τον Γηκή, που είχε όλες αυτές τις διασυνδέσεις, γιατί δεν ήταν μόνο αυτό, και μετά ήρθε και στο Λονδίνο Σάνων και με είδε, γιατί έκανα προπονήσεις κινησιοθεραπεία, φυσιοθεραπεία στην Arsenal, και με τότε ποδοσφαιριστές της Νάσα στο Χαϊμπουρί, που κάνανε ήταν τραυματίες και κάνανε προπόνηση στο Χάιμπουρι, έκανα εκεί, έμεινα ένα μήνα. Ήρθα από μισό μήνα γύρισα. Μετά τις 8 του μηνός είχε ένα παιχνίδι η Arsenal με την Newcastle, είδα εκείνο το παιχνίδι και μετά γύρισα Ελλάδα. Κύριε Γιώργο, το πρόβλημα το χέρι το είχατε από κάποιο τραυματισμό ή το είχατε έτσι... Τελικώς για το πρωτάθλημα των σωμάτων με την Ελληνική Ενόπλων, σε ένα τρακάρισμα με τον
πλούμη του Απόλλων Αθηνών, πέφτοντας βγήκε ο ώμος μου. Αυτό ήταν 67, περίοδο 67-68. Και μετά άρχισε να βγαίνει συνέχεια μέχρι την μέρα που αποφάσισε το 72 να πάω για την επέμβαση στο Λονδίνο. Και όλα πήγανε μια χαρά μετά, έτσι, από τότε δεν ξανά είχατε θέματα. Ναι, 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 αφού μου πέραν τα τηλέφωνα για να δουν, γιατί η τότε γιατροί εδώ και μάλιστα προχθές προσπάθησε να επικοινωνήσει ο γιατρός μου εδώ πέρα, τώρα ξεχνάω το όνομά του, που λέγανε ας πούμε για τις επεμβάσεις εδώ, και μεσολάβησε ο Γιγής που ήταν αυτός ο γιατρός και της Arsenal, ο οποίος ήταν τραυματολόγος γιατρός και ήταν και στην Arsenal, και μου το σύστησε ο γιατρός ο Γιγής να πάω εκεί, που ήταν και ο Γιγής ήταν ακόμα στην Αγγλία. Και στην πορεία και ο κύριος Γιγής εξελίχθηκε σε ένα καταπληκτικό γιατρό, έτσι, το ξέρω και προσωπικά. Ναι, 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 εξαιρετικός γιατρός, ο κύριος Παναγιώτης. Ωραία. Κύριε Βάσο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο? Μισό λεπτό, ναι, ναι, να πω ακόμη κάτι. Ναι, ναι. Μπαίνει μέσα ο Λες Άνων. Με βλέπει εμένα, του λέω εγώ ποιος είμαι και λέει στα αγγλικά, πες του, μετάφερε του την εκτίμησή μου, είπε ο Λες Άνων. My compliments, είπε, να του πω στον Γιώργο. Και θα πω ακόμη κάτι στο Γιώργο. Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω εσάς, τους χορηγούς, τον Γιώργο που κάνετε αυτή την εκπομπή. Να είστε καλά. Να συγκλονίζετε, παιδιά. Γιώργο, το 69, το πρώτο μάτς εναντίον του Ολυμπιακού, μόλις έχεις γυρίσει. Πρώτο λεπτό, κατεβασιά, κατευθείαν, δοκάρι, επιστροφή, ξανά σουτ, ο Παυλίδης με τα χέρια στη γωνία πέναλτι. Κοράρει στο πρώτο γκολ. Και στο 44 μπαίνεις από την μεγάλη περιοχή, περνάς 3-4, ήταν απίστευτο. Και καθώς βγαίνει ο Κελεσίδης, την περνάς γλυκά από πάνω και βάζεις γκολ 2-1 νικής. Ο Κόης, τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Ο Κόης. Ναι. Έδωσες ρέστα εκείνη την ημέρα. Στην κερκίδα είχαμε μείνει ξεροί. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Να κλείσω για να μιλήσουν και να είστε ευλογημένοι όλοι. Να είστε καλά. Να είστε καλά με υγεία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Το γήπεδο βλυκόμαστε εκεί, στην ένα είμαι. Άντε, γεια, γεια. Γεια σας κύριε Βάσο. Να πούμε για τα μηνύματά σας, μην μπερδεύεστε. Η γραμμή του Viber που σας δώσαμε είναι για να καλείτε μέσω Viber και όχι για μηνύματα. Τα μηνύματά σας, FM κενό, το μήνυμα και αποστολή στο 54222. Ένας φίλος λέει, εάν δεν προλάβω να δω τη νέα Τούμπα, θα πετάω από πάνω της σαν αετός. Αυτό το έχετε πει εσείς κύριε Κούδα. Ναι, είναι αυτός ο φόβος μου, να δω και το δεύτερο γήπεδο. Ναι. Να δω ένα γήπεδο πραγματικά ανάξιο της ιστορίας αυτού του συλλόγου. Και πιστεύω ότι θα γίνει. Αυτό το μήνυμα έστειλε ο Βασίλης. Κύριε Κούδα, να ρωτάμε κάποια πράγματα και εμείς ενδιάμεσα. Ναι. Ποιους παράγοντες του ΠΑΟΚ αγαπήσατε πραγματικά για την προσφορά του στον ΠΑΟΚ? Ήταν άνθρωποι που δώσαν στον ΠΑΟΚ ένα μεγαλείο, μεγαλύτερο από ότι κάποιοι άλλοι. Ποιους έχετε έτσι βαθιά στην καρδιά σας? Εντάξει, λέω καμιά φορά ότι. Τι τυχερός που ήμουν στη ζωή, από ποιας άποψης, ότι σε αυτή την ηλικία που μου έχω ακόμα και εκτιμώ όλους εκείνους τους παράγοντες, ο καθένας με την λογική του, με την μόρφωσή του, γιατί είχαμε και πραγματικά εκείνα τα χρόνια οι παράγοντες ήταν αξιόλογοι άνθρωποι. Πρέπει να πω τώρα που είναι. Εντάξει, περισσότερο ήμουν με τον πατέρα του, λιγότερο με τον δήμαρχό μας. Τον Ζέρβα. Τον κύριο, ναι, Ζέρβα, τον κύριο, ναι. Ζέρβα. Ναι, ο πατέρας του ήταν παράγοντας στον ΠΑΟΚ, ο Βασίλης ο Ζέρβας. Και ήταν ένας από τους πρωτεργάτες στο να κτιστεί το γήπεδο. Αρχιτέκτονας, ήταν, νομίζω. Πολιτικός μηχανικός, ναι, αρχιτέκτονας. Πολιτικός μηχανικός. Ναι, ναι. Αλλά όσοι από τους μικρότερους μέχρι τους, δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω τον Νίκο, τον Κολέμα, τον Λευτέρη, τον Παπαδάκη, τον Νότι, τον Τζίδογλου από εκείνες τις γενιές που μετά την Τατσικό μεγαλούχησαν με όλες αυτές τις αρχές σαν άνθρωπο. Αλλά ήταν ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο για μένα όλοι αυτοί οι παράγοντες. Έφυγε πριν το Πάσχα ένας... τον είχα πατέρα, αδελφό και φίλο, ο Γιώργος ο Σαρασίδης, που έχει την Φάρκομ, την εταιρεία. Ναι, ναι, την εταιρεία.
αυτόν ήμουν παιδάκι στη Τζιμισκή, στο βιβλιοπωλείο του θείου μου και είχε ήταν αντιπρόσωπος στη Λοράλ εκείνα τα χρόνια. Δηλαδή σε ηλικία είχαμε γύρω στα 9-10 χρόνια διαφορά δουλευταράς και πηγαίνουμε... συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Για να καταλάβετε δηλαδή με τι ανθρώπους μεγαλώσαμε και γιατί έχω αυτή την προσωπικότητα, αυτό το χαρακτήρα. Πηγαίναμε με την εφηβική ομάδα, πήγαμε στα Τρίκαλα και παίξαμε και γυρίζοντας μου λέγανε οι συμπαίκτες μου, εφηβική ομάδα, Γιώργο, πεινάμε, δεν θα φάμε τίποτα. Σταματάμε στα Τέμπη, πιάνω τον Γιώργο του Σαρασίδη και του λέω, κύριε Γιώργο, τα παιδιά πεινάνε. Σταματάμε στα Τέμπη, στα παλιά τα Τέμπη, που ήταν τα εστιατόρια δεξιά από το... Και πληρώνει, βγάζει και πληρώνει από την τσέπη του και ποτέ δεν πήγαινε να τα ζητήσει από τον πρόεδρο τον Μαντελάκη, το θυμάμαι αυτό. Και ένα δεύτερο πάλι στην Ασλοβάλκα, γυρίζοντας ή από Καβάλα ή από Δράμα με την εφηβική ομάδα. Έβγαζε και πλήρωναν από την τσέπη τους για να φάμε. Απίστευτα. Δηλαδή πώς δεν μπορεί να σου μείνει αυτό, ναι, να εκτιμήσεις ορισμένα πράγματα. Είχαμε παράγοντες εκείνη την εποχή, εντάξει, με επικεφαλής αν θέλεις και τον Μπαντελάκη, ο οποίος παρόλο τις ιδιομορφίες του και τα χούγια του ήταν ένας από τους μεγάλους παράγοντες. Ωραία. Ένας ακροατής ρωτάει, κύριε Γιώργο, λέει, δεν το ξέρω τώρα αυτό, εσείς θα μου πείτε αν θέλετε να απαντήσετε, λέει, ισχύει ότι ο κύριος Δημάδης σας βοήθησε οικονομικά στα πρώτα χρόνια της καριέρας στον ΠΑΟΚ και σας βοήθησε να πάρετε το απολυτήριό σας? Ο Δημάδης πλήρωνε τα δίδακτρα του σχολείου μου του νυχτερινού που πήγαινα. Μάλιστα. Μάλιστα, άρα έχει δίκιο ο φίλος, κάτι ξέρει παραπάνω. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και όπως ο Λάζαρος ο Σόμος που είχε το ξενοδοχείο Αιγαίο, αργότερα έκτισε εδώ πάνω τον Εφέλη που μέναμε. Δούλεψα εκεί, ξεκίνησα από γκρουμ, πήγα στα πρωινά στο μπαρ και μετά πήγα στη ρεσεψιόν. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Νίκος. Γεια σου, Νίκο. Χαιρετώ τον κύριο Κούδα. Εύχομαι να είστε πάντα καλά. Κύριε Κούδα, ευχαριστώ επίσης. Εσείς δεν θα το θυμηθείτε, γιατί είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Η πρώτη μου... Εγώ λέω θα το θυμηθεί. Εγώ λέω θα το θυμηθεί, Νίκο. Για να δούμε. Η πρώτη μου οπτική επαφή μαζί σας ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 70. Είχατε έρθει στην Ηλίουπολη, θα πω τώρα το όνομα γιατί δεν υπάρχει, σε μια βιοτεχνία παντόφλες Φίλιας. Τι λες, ο Φίλιας, ο Χρήστος Σφανίδης, μετά. Μάλιστα, λοιπόν. Τι η τεχνία αυτή ήταν 50-70 μέτρα από το σπίτι μου και μόλις ακούσαμε ότι είχατε έρθει εκεί, μαζευτήκαμε όλα τα παιδιά της γειτονιάς. Αλλά είχατε μπει μέσα και περιμέναμε να βγείτε έξω να σας δούμε. Φύγαν όλοι. Εγώ ήμουνα 11 χρονών τότε. Καθόμουν σε μια πέτρα και βγήκατε αργά μετά τις 12. Κι όμως ήμουν εκεί. Μόλις σας είδα έτρεξα επάνω σας και εσείς κάνατε την κίνηση να με τραβήξετε τα αυτή και να μου πείτε, πιτσιρίκο, γιατί δεν κοιμάσαι τέτοια ώρα. Λοιπόν, και μου είπατε να έρθω με τον πατέρα μου έξω από τη θύρα 1 σε ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ για να με βάλετε στο γήπεδο. Αυτή ήταν η πρώτη μου εμπειρία, ας πούμε, απέναντί σας. Το έκανε ο κύριος Κούδας αυτό? Μπορεί να μην πήγαν. Δεν πήγαμε. Όχι. Α, δεν πήγες ποτέ. Δεν πήγα. Ήμουν 11 χρόνων. Ναι. Αν και προηγήθηκε που πήγα για πρώτη φορά στο γήπεδο της Τούμπας, ήταν το 70, σε ένα παιχνίδι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στις 10 Μαΐου. Για αυτό γνώριζα και τον κύριο Κούδα. Μάλιστα. Γιατί εξαιτίας του έγινα και ΠΑΟΚ και για τον κόσμο φυσικά. Βέβαια, κύριε Κούδα, μιλήσαμε 2-3 φορές στη βιοτεχνία σας, σας έφερνα θερμοκολλητικά. Εγώ τώρα θα πω λίγο ποδοσφαιρικά. Θέλω, αν θυμάστε, να αναφερθείτε στο μεγάλο κατεμέ παιχνίδι που δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες, στο ΠΑΟΚ Λιόν. Γιατί πολλοί κόσμος, ακόμα και φανατικοί οπαδοί που δεν ήταν μέσα στο γήπεδο,
δεν ξέρουν λεπτομέρειες λόγω της άρνησης του κυρίου Παντελάκη να απαγορεύσει την ΕΤΕΝΑ. Mm. Και η δεύτερη ερώτηση, εάν αληθεύει ο συγχωρεμένος ο κύριος Λόραντ στο περιβόητο παιχνίδι το 04 στο Καραϊσκάκη, σας ζήτησε να κάθεστε στο ημικύκλιο γιατί οι άλλοι, οι αμυντικοί ήταν πτώματα. Αυτά έχω να πω μόνο. Τέλεια. Λοιπόν, να τα ξεκινήσουμε λίγο, ναι, από την αρχή. Αλλά θέλω να μου πεις ότι φαίνεται τα κολλητικά και τις πατηλέτες και τα τέτοια. Μάλιστα. Η βιοτεχνία, ναι, που είπατε. Μάλιστα. Εγώ ήρθα αρκετές φορές εκεί, αν και δεν ερχόμουν εγώ, έρχονταν μια συνάδελφος η πόλη. Η πόλη. Μάλιστα. Ξέρετε, δεν έχω πολύ καλό, είμαστε από το Βασιλά. Μάλιστα. Δούλεψα στον κύριο Βασιλά εγώ γύρω στα 11 χρόνια. Εκεί. Βλέπετε ότι ακόμα είπαμε ο σκληρός ο δίσκος, ο δικός μου χαρά είναι... Μια χαρά, μια χαρά δουλεύει. Ναι, λοιπόν, το δεύτερο ποιο ήτανε, για πες μου, το παιχνίδι με τη Λιόν. Με τη Λιόν, ναι. Όχι, λέω, γιατί... όχι. Εκείνο το παιχνίδι, όχι ο Παντελάκης, ο Βασίλης ο Σεργιανίδης. Α, γιατί μάλιστα, δεν συμφωνούσαν στα χρήματα και δεν επέτρεψαν, και μάλιστα επειδή είχα μεγαλύτερη ευχαίρεια με τον Βασίλη τον Σεργιανίδη, του είπα γιατί στέλνεις από τον κόσμο που ξέρεις ότι θα είναι, ξέρω εγώ, 30.000, 40.000, 42 στο γήπεδο, γιατί στέλνεις τον υπόλοιπο κόσμο από αυτό το θέαμα που μπορεί να προκύψει σήμερα πριν αυτό από τον αγώνα, και όπως έγινε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Ίσως ο καλύτερο ήταν στην ιστορία του. Και μάλωσα και μαζί του και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που έχω στις Σέρες, που δεν επέτρεψε ο Παντελάκης ούτε τον αυτόν που έπαιρνε για τον προπονητή, τον Νίκο τον Παυλίδη, για τα παιχνίδια, ορισμένα σημειότυπα από τα παιχνίδια για να τα δείχνει στον προπονητή, και δεν τον επέτρεψε. Για εκείνο τον κάκησε τον Παντελάκη. Ναι. Ίσως το παιχνίδι με τη Λιόν να ήταν το καλύτερο ευρωπαϊκό παιχνίδι, κατ' εμέ. Ναι, ήταν και τα δύο πολύ ωραία παιχνίδια. Και το 3-3 στη Λιόν, που δεν έπαιζα εγώ, και έπαιζε, ναι, το φιλαράκι μου Βασίλης ο Λάζος, και στο δεύτερο παιχνίδι που έγινε όλο αυτό στην Τούμπα. Στην Τούμπα. Και το τελευταίο είναι αυτό, αν αληθεύει, που αληθεύει, προσωπικά το γνωρίζω, στο περιβόητο 04 στο Καραϊσκάκη. Σας ζήτησε ο κύριος στο Καραϊσκάκη. Στο Καραϊσκάκη. Να πω λίγο τον αυταρχισμό του Λόραντ. Ο Λόραντ, όταν μπαίναμε στα ποδητήρια, έλεγε και ο Αγριογιάννης ο μασέρ μας, το οτιδήποτε χτύπημα έτσι, αλλά δεν ακουγόταν τσιμουδιά. Ρούε για 10 λεπτά. Δηλαδή, τα ποδητήρια ήταν σιωπητήριο, τίποτα. Στα 5 λεπτά σηκώνεται, πηγαίνει στον πίνακα που είναι απέναντι στον τοίχο και κάνει τον κύκλο της έδρας και γυρίζει και μου λέει, εάν βγεις από εδώ μέσα θα σε βγάλω και θα σε τιμωρήσω, λέει, θα πω να μην πάρεις τα πριν, να μην κάνεις εκείνο, να μην κάνεις εκείνο. Λέω, γιατί κύριε Λόραντ, εδώ λέμε ας πούμε να γυρίζουμε, να κάνουμε το ένα το άλλο. Μου λέει, ακούς που σου λέω, θα παίρνεις την μπάλα και θα πηγαίνεις απευθείας επάνω στα δύο σέντρα μπακ. Οκ, του λέω. Σαράφη, Τριζανίδη, στο Γιώργο την μπάλα. Στο Γιώργο. Μου έδωσε, λοιπόν, είχε βάλει ο Τριζανίδης στο τέλος του πρώτου μου χρόνου 1-0, 2-0, δεύτερη φορά και τους δύο μαζί τρακέρουν κιόλας ο Γκλέζος με το Σιώκο, περνάω και τον Κελεσίδη, 3-0. Και τελευταία πάσα στον Γκουερίνο που έγινε το 4-0. Άρα έπιασε η τακτική. Αυτό έγινε με τον Λόραντ. Μάλιστα. Ναι, και να πω παρεμπιπτόντως για αυτό το παιχνίδι. Έπαιρνα τότε 100 δραχμές χαρτζηλίκια από τον πατέρα μου σχολείο που πήγαινε, ας πούμε. Και για κάθε γκολ πήρα άλλα 100. Πολύ καλά λεφτά. Την εποχή εκείνη ήταν πολύ καλά. Καλά χαρτζηλίκια, βέβαια. Βέβαια. Και αυτό χάρη σε εσάς. Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να έχετε υγεία. Γεια σου, κύριε. Ευχαριστώ επίσης. Πάμε στον επόμενο, κύριε Γιώργο. Θέλετε να πείτε κάτι? Όχι, όχι. Ωραία, συνεχίζουμε. Πάμε... Όλα τα αναλύσαμε. Τέλεια. Εξωτερικό πάμε τώρα, παρακαλώ.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρετε. Είμαι ο Ανδρέας από τη Νέα Υόρκη. Γεια σου, Ανδρέα. Γεια σου, Ανδρέα. Γιωργάρα μου, Μεγαλέξανδρε. Μεγαλέξανδρε. Γεια σου, αγόρι μου. Ξέρεις πότε σου συνάντησα στη Νέα Υόρκη. Θυμάσαι. Καλώς στη Νέα Υόρκη. Έχουμε χρόνια να συναντηθούμε. Ήρθες, ήμουν στα μπουζούκια σερβιτόρος στη σπηλιά και ήταν να βγει ο Κροναρίδης και κρατάω το μικρόφωνο και μπαίνεις εσύ στο μαγαζί, εσύ ο Χατσιπαραγής και ο Παπαγιάννου και φωνάζω ένας συνεργηγός ο Κούδας ο Θεός, το θυμάστε? Και λέω, Γιώργο που θα κάνω το σακάκι, δεν μπορώ να δουλέψω στη δουλειά, ο Αντρέα με έλεγε στη δουλειά. Ο Ηλίας ήταν και από εδώ, ήταν από το Λαγκαδά ο Ηλίας ο Κλωναλίδης. Ναι, και εγώ το περίμενα να το δω στο μικρόφωνο, αλλά εσύ μπαίνεις μέσα στο μαγαζί τραπέζι πρώτο με τον Χατζηπαραγή και τον Παπά Ιωάννου, το Μίμη, και λέω Παναγία μου, μπήκε στο μαγαζί, ποιος μπήκε στο μαγαζί. Θα θυμάστε. Τότε που είχαμε παίξει στο Jazz Radio με την... Στο Jazz Radio δεν είχαμε παίξει με την Εθνική. Αντρέα με την Εθνική. Αφού δεν έπαιξε εσύ, πήγα στον αδόχο του Χατζηπαραγή, να τον αδό. Αφού δεν έπαιξε εσύ. Αλλά αρχίζω στα μπουζούκια. Κουδάρα μου, μεγάλε. Δεν είχε παίξει ο κύριος Κουδάς. Εγώ σε ξέρω από τον Ζάχου. Κουδά, τι να το πω, κύριε Γιώργο. Από το καφενείο του Ζάχου. Κουδά. Από τον Καμίλο Ζάχου, από εκεί με ξέρεις. Ναι. Και λέω, από το καφενείο του Ζάχου. Ναι. Και σε λέει το αφητικό, λέει καλά το σου πάω. Ξέρεις τον Ανδρέας και τον είπε σιάμα το κόψεις τα αίμα, τη φλεύ λέει βγάζει μαύρο αίμα. Α, τα σακάκια τα πετάω εγώ, ποια δουλειά με λες στην Αμερική. Βάλ το αγόρι μου το σακάκι, έλεγε, βάλ το σακάκι στη δουλειά. Πολύ χάρηκα που σε άκουσα, που άρα επίσης, πολύ. Επίσης, Ανδρέα, άρα, να σε καλά, πολύ. Να σε καλά. Γεια σου, Ανδρέα, θα τα πούμε μετά, να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε τώρα αλλού, παρακαλώ. Καλησπέρα. Χαίρετε. Λοιπόν, καλησπέριζω τον κύριο Κούδα, τον Γιώργο Κούδα, τον μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή που πέρασε ποτέ από τον ΠΑΟΚ. Να μας λέτε από πού είστε. Είμαι ο Χρήστος από το Μόναχο. Τέλεια. Και θέλω να θυμίσω λίγο κάτι τον Γιώργο τον Κούδα, αν το θυμάται δεν ξέρω, ήταν η χρονολογία του 1976-77, θα σας γελάσω, που είχα έρθει στο γήπεδο της Τούμπας, σε ένα παιχνίδι ΠΑΟΚ-ΑΡΙΣ, το 1-1. Και είχα μπει με κάποιον τρόπο στο γήπεδο μέσα να πάρω τη φανέλα του Γιώργου του Κούδα. Και με αγκάλιασε και με λέει, άλλη φορά παιδί μου, άλλη φορά. Δεν ξέρω αν το θυμάστε κύριε Κούδα. Πού να το θυμάται, του έχουν ζητήσει τη φανέλα εκατομμύρια κόσμος. Καλά, στο τέλος έτρωγα και πρόστιμα. Πρόστιμα επειδή έδιναν τις φανέλες, έδιναν τα παπούτσια και ξέρετε εκείνη την εποχή δεν ήταν αυτή η πληθώρα. με τα παπούτσια και τις φανέλες, δεύτερη φανέλα με το ζόρι είχαμε. Ναι, ήταν το αυτό, ήθελα πιο πολύ, σας αγαπούσα τότε σε εκείνο το διάστημα. Ήμουν πιτσιρικάς μεν. Θαυμάζω όλη σας την πορεία στον ΠΑΟΚ, γιατί ήσασταν ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο, φυσικά μαζί με τους υπόλοιπους. Δεν έχω χάσει παιχνίδια όπως και στην Bayern που είχα έρθει στο Μόναχο και γενικά και στην Ελλάδα και γενικά κάποια ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αλλά θέλω να σας κάνω μία ερώτηση και θέλω να μου απαντήσετε για κάποιο γεγονός. Από τη στιγμή που ήταν στο παιχνίδι και πέθανε ο Λόραντ στα αποδυτήρια ή στον πάγκο που είχε επιβιώσει. Θέλω να μου πείτε λίγο πώς το περάσατε εσείς, πώς το βιώσατε εσείς προσωπικά και όλη η ομάδα. Μα ήταν κάτι το τραγικό, γιατί στη συγκυρία της φάσης παίζαμε με τον Ολυμπιακό και έχω κάνει από αριστερά μια πάσα δεξιά στο γούναρι που συνήθως έβγαινε, ναι. Και κάνει τη σέβρα και κάνω εγώ στις λίγες κεφαλιές που έκανα από αριστερά σαν να ήμουν αριστερό εξτρέμ και η μπάλα πάει στο πλαϊνό το δίχτυ. Και κάνω έτσι και κοιτάω προς τον πάγκο και βλέπω αναστατευμένους εκεί και το αίσθηκτό μου τρέχω προς τα εκεί και έρχεται ο γιατρός, ποιοι ήταν εκεί πέρα οι αυτοί και με σβρώχνουν, πήγαινε μέσα.
Μάλιστα. Για να μην καταλάβετε. Κατεβήκαμε, ναι. Κατεβήκαμε και μας είπαν ότι έφυγε ο Λόδαν, πήγε για το νοσοκομείο. Δεν μας είπανε ότι ήδη από εκεί είχε μείνει. Και, αλλά ο Παναγιώτης, ο Γιγής πάντοτε που ήταν γιατρός μας, έτσι και το φιλαράκι μου, και αυτός έφυγε. Ο Ανανίας ο Γατζιμπαλόγλου, προσωπικός μου φίλος και γιατρός, παίξαμε μαζί και στην Βράδυ. Μετά στο τέλος του αγώνα μας είπαν ότι ο Λόραντ έφυγε. Μάλιστα. Ωραία. Χριστάρα. Και η χρονιά. Θέλω κάτι να ρωτήσω ακόμα, γιατί κύριε Κούδα, εντάξει, τώρα είμαι στη δουλειά, εργάζομαι, είμαι και οδηγός στα λεωφορεία και εδώ όλοι οι φίλοι μου εδώ με κολλάζουν λίγο, δεν πειράζει. Εγώ σας αγαπάω τόσο πολύ και θέλω να πείτε μια τελευταία λέξη. Θέλω να πείτε λίγο που έζησα και από κοντά το πρωτάθλημα το 85 που πήρε ο μεγάλος ΠΑΟ και με όλη αυτή την ομάδα, την εξαιρετική ομάδα και μαζί με εσάς. Θέλω να πείτε λίγο τι ήταν εκείνη η χρονιά το 84-85 που έκανε τον ΠΑΟ τόσο μεγάλο και καταλήξαμε και πήραμε το πρωτάθλημα. Θέλω να πείτε με λίγα λόγια, ποιο ήταν το επίτευγμα, ποιο ήταν αυτό που ποιο ήταν το συνταγή της επιτυχίας, ποιο ήταν το 85. Ναι. Είχαμε ένα πολύ καλό προπονητή. Ήταν ο προπονητής. Είχαμε σίγουρα μια διοίκηση, άσε το καλοκαίρι που διώξαν τον Παντελάκη, αλλά είχαμε μια διοίκηση που πραγματικά μπορώ να πω ότι στα ποδητήρια κρατούσα του Λόραν τα αυτά, δεν έμπαινε κανένας ούτε να χτυπήσει την πλάτη ούτε τίποτα. Είχαμε έναν καλό προπονητή, γιατί είχα σταματήσει και ο Παντελάκης μου είχε πει ότι μετά θέλω, λέει, να μείνει στο δοκίσιο. Ήμουν σαν τη μάνατζερ εκείνα τα χρόνια, έφορο, ξέρω εγώ, γιατί όλες τις αργολογίες τις είχα εγώ. Ήταν προπονητής ο Σκόζικ, ήταν βοηθός ο Φορτούλα και καταφέραμε όλο αυτό το πράγμα. Αλλά εκείνο που πραγματικά έχω πει και θα το ξαναπώ, ότι είχα καταφέρει, γιατί την προηγούμενη χρονιά είχα σταματήσει, να έχω μια οικογένεια, μια ομάδα. Και είχαν έρθει και είχε εμπλουτιστεί ο Παντελάκης, είχε κάνει κανένα 2-3 καλές μεταγραφές, το Γιούρισης, αν θυμάμαι καλά, και τον Πάπριτσα, και είχαμε Βασίλη Γεωργόπουλο, Σκαρτάβο, Ψαρά. Δηλαδή είχαμε και ο Κώστας ο Ισηφίδης που είχε μείνει, ο τελευταίος των Μοϊκανών που είχε μείνει από την παλιά ομάδα. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά εκείνο που έβγαινε από τα ποδητήρια και από την ψυχή που βγάζανε οι ποδοσφαιριστές, και καταφέραμε να πάρουμε εκείνο το πρωτάθλημα. Και είχαν κάνει τουλάχιστον, πιστεύω, και δεν το λέω, ότι κάνανε τα καλύτερα παιχνίδια αυτά που κάναμε και εμείς στην δεκαετία 70-80. Και ήθελα να απαντήσω και με αυτό θα κλείσω. Τι περιμένετε από τον ΠΑΟΚ, από την καινούργια σεζόν, τώρα για τον νέο. Κάτσε, ακόμα έχουμε το κύπελλο. Το τελικό τι περιμένει πρώτα. Το τελικό εγώ το πρώτα πάρουμε. Το κύπελο. Α, και μετά θα δούμε, θα καθίσουμε να δούμε όλα τα συν, τα πλην και τα κατά και τα υπέρ, για να φτιάξουμε την καινούργια ομάδα και την καινούργια σεζόν. Ωραία. Χρήστος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από το Μόναχο. Να είστε καλά, κύριε Κούδα. Σας ακούμε, σας αγαπάμε και ό,τι καλύτερο σας εύχομαι. Γεια σου, Χρήστο. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Υγεία και αγάπη. Μια που ανέφερε ο Χρήστος από το Μόναχο έτσι για την επόμενη χρονιά και για το κύπελο, συνήθως βάζουμε παρένθεση του παρελθόντος, αλλά θα βάλουμε μια παρένθεση για αυτά που γίνονται σήμερα. Πώς βλέπετε τον τωρινό ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια? Ξέρετε, γίνονται καμιά φορά, αν θες και μπορώ να το πω με ευθύς, λάθη. Ναι. Λάθη και εσκεμένα, αλλά και χωρίς τη θέληση ορισμένων ανθρώπων. Όταν λέτε εσκεμένα λάθη, ναι, από ποιους? Ναι, ναι. Με δόλο. Με δόλο. Και κοιτάξτε, έχω μάθει ότι, ναι, αυτό το ψωμί που έχω φάει τόσα χρόνια στον ΠΑΟΚ, να το τιμώ μέχρι σήμερα. Ναι. Και θα πω την εξής κουβέντα, αν θέλετε. Συγγνώμη, δεν ξέρω, κρατήσετε ή πετάξετε. Εγώ έφαγα το ψωμί, το κομμάτι το ψωμί, έφαγα και τη φρατζόλα. Άλλοι θέλουν σήμερα να φάνε και τη φρατζόλα, αλλά θέλουν να πάρουν και το φούρνο.
Μιλάτε για ανθρώπους... Δεν αρκούνται. Ναι. Μιλάω λίγο αλληγορικά, λίγο αυτά. Ναι. Θέλουν πραγματικά, χωρίς να προσφέρουν τίποτα, θέλουν να παίρνουν τη μερίδα του λένδος από ορισμένα πράγματα. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, μια που μιλάτε έτσι αλληγορικά, είμαστε υποχρεωμένοι να ρωτήσουμε. Μιλάτε για ανθρώπους οι οποίοι είναι στον ΠΑΟΚ ή ήταν στον ΠΑΟΚ, λιμένονται, ξέρω εγώ, είναι υπάλληλοι, είναι συνεργάτες, είναι μάνατζερ. Σε τι περίπου αναφέρεστε? Κοίτα, επειδή γνωρίζω όλες τις παθογένειες του ΠΑΟΚ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάντοτε, ναι. Πάντοτε τώρα δεν μπορώ να πω, απλά το λέω έτσι, να σου κάνουν τα συμπεράσματα σου, ποιος δεν συμπεριφέρεται και δεν κάνει αυτό που πρέπει για την ομάδα και όχι για τον εαυτό του και για την προβολή του. Μάλιστα. Κύριε Κουδά, τώρα που μας απαντάτε έτσι με αυτόν τον πολύ, θα έλεγα, ευθύ και ταυτόχρονα και ενηγματικό τρόπο, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Τον τελευταίο καιρό, και πραγματικά επειδή εσείς, όπως είπατε, γνωρίζετε τις παθογένειες του ΠΑΟΚ, τα τελευταία χρόνια κάποιοι προπονητές από τον ΠΑΟΚ φύγανε και αφήσαν και αυτοί ενηγματικές καταστάσεις πίσω τους. Ο Ίβιτς, ο Λουτσέσκου, ο Φερέιρα, ο Μίχελς. Και τώρα έκανε. Είδατε κι εσείς, και θέλω να μου τη σχολιάσετε κι αυτή, γιατί πάμε και λίγο στην επικαιρότητα. Είδατε την αντίδραση του κυρίου Γκαρσία μετά το παιχνίδι το τελευταίο του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης. Και το ερώτημα που θέσαμε εδώ με τους ακροατές σε πολλές συζητήσεις, πάρα πολλές φορές, όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι γιατί ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε τόσα χρόνια να καταπολεμήσει αυτές τις παθογένειες. Έχει βάλει κανείς το μαχαίρι στο κόκαλο, δηλαδή έχει πει κανείς στον κύριο Σαβίδη, ας πούμε. Αυτός που είναι να το βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο πρέπει να το βάλει. Ακούστε με λίγο. Φεύγει ο Τούντορ. Ναι, ναι. Φεύγει ο Τούντορ. Με φωνάζει στα γραφεία ο Κώστας ο Φωτιάδης και μου λέει σε θέλει ο κύριος Σαβίδης, λέει, στο γραφείο του. Στο Μακεδονία Παλάς. Όχι στο γραφείο του. Στο Μακεδονία Παλάς. Πείτε μου γιατί είχε με την τεχνολογία, αλλά τώρα... Ναι. Στο Skype. Στο Skype και μιλάμε. Και μου λέει, για πες μου τη γνώμη σου. Λέω, αυτή τη στιγμή τον Μουρίνιο να φέρεις, ξέρω εγώ, τον μεγαλύτερο προπονή να φέρεις, δεν θα κάνει τίποτα. Ανέβασε τον Ίβιτς από την K19 να κάνει το αγρότικό του στον ΠΑΟ, ξέρει πέντε πράγματα, γνωρίζει πέντε πράγματα, να κάνει το αγρότικό του και να λυθεί το πρόβλημα μας το προπονητικό και να φέρεις τον κάθε προπονητή αυτή τη στιγμή που θα το πληρώσεις και να καταφέρει ούτε να μπει στην οτροπία της ομάδας του, στο DNA, ούτε γνωρίζει τους παίκτες. Λοιπόν, το ίδιο συνέβη και με τον Γκαρσία τώρα. Δηλαδή ο Ίβης ήταν αποτυχημένος, δεν ξέρω που δεν τα βρίσκουν στο τέλος. Δηλαδή θα πούμε ότι αυτή τη στιγμή ο Γκαρσία είναι αποτυχημένος. Εσείς τον θεωρείτε επιτυχημένο ή αποτυχημένο και γιατί? Εγώ τον θεωρώ επιτυχημένο. Μάλιστα. Γιατί σίγουρα είναι να βρεις από την ΚΑΠΑ 19 το τι έχεις κάνει εκεί και να καταφέρεις να προωθήσει και πέντε παίκτες από αυτό το έργο που έχεις κάνει εκεί και δεν είναι χειρότεροι από αυτούς που φέρνουμε καμιά φορά και πληρώνονται με τα εκατομμύρια. Δεν έχει κέρδος ο ΠΑΟΚ. Δεν έκανε καλή πορεία μετά από τη φύγη του άλλου προπονητή. Θα γυρίσει κάποιος όμως, κύριε Κούδα, και θα σας πει ναι, έκανε καλή πορεία, παίζει πλέον καλή μπάλα, αλλά είναι 26 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό. Τι θα τον απαντούσατε αυτόν που θα το ρωτούσε αυτό? Ναι, αυτούς τους 26 βαθμούς, δηλαδή γίνανε τώρα? Όχι, γίνανε σε μια πορεία αγωνιστικών όμως. Αγωνιστικών, ναι, ποια ήταν η διαφορά όταν άρχισε το πρωτάθλημα? Όταν ήρθε ο κύριος Γκαρσία, όταν ανέλαβε... Δεν έπαιξε με την ομάδα στις ευρωπαϊκά παιχνίδια και πότε άρχισε το Super League. Ναι, είχαν ξεκινήσει τα... Είχαν ξεκινήσει. Είχαν παίξει παιχνίδια. Ναι. Ναι. Ναι, αλλά αυτό το υλικό το βρήκε ο Γκαρσία. Ναι, το βρήκε έτοιμο. Δεν το έκτισε αυτός. Mm. Άρα εσείς θεωρείτε... Άρα θα ρίξουμε όλες τις ευθύνες αυτή τη στιγμή στον Γκαρσία. Όχι. Επειδή έχει 26 βαθμούς διαφορά ο ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό. Άρα εσείς είστε της άποψης ότι ο Γκαρσία και οποιοδήποτε Γκαρσία, έτσι δεν το λέμε τώρα συγκεκριμένα, ένας προπονητής λοιπόν πρέπει να κάτσει, να κάνει προετοιμασία, να κάνει το μεταγραφικό σχεδιασμό, να κάνει μια-δυο χρονιές, τρεις, τέσσερις και μετά να τον κρίνουμε.
Εγώ είμαι αυτή τη λογική. Δηλαδή, ένα προπονητή, καταρχήν, πείτε μου τώρα εσείς, θέλω δική σας απάντηση, γιατί ναι. Και εσείς σχολιάζετε και γράφετε και λοιπόν, φεύγει ο Γκαρσία. Πότε θα φύγει ο Γκαρσία, να τελειώσει το πρωτάθλημα και φεύγει. Ο προπονητής πρέπει να έρθει τώρα. Ναι. Τώρα, αύριο. Πρώτα πρέπει να έρθει τεχνικός διευθυντής ή προπονητής, κύριε Κούδα. Πώς. Πρώτα πρέπει να έρθει προπονητής, αν φύγει, χτύπα ξύλο λέμε, αν φύγει ο κύριος Γκαρσία, ή πρέπει να έρθει πρώτα τεχνικός διευθυντής και ο τεχνικός διευθυντής να βρει προπονητή. Με ποια σειρά εσείς θεωρείτε ότι είναι η ενδεδειγμένη για το ποδόσφαιρο? Εγώ λέω πράγματα, πάντα τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν θα συνεχίσει ο Βιερίνια. Λέω εγώ και ναι. Το είπα και να το ξαναπώ. Ναι. Να μείνει ο Βιερίνια τεχνικός διευθυντής. Ναι, αν δεν παίξει. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Κύριε Κούδα, επειδή αγαπάτε, όπως είπατε, τον ΠΑΟΚ και τον ξέρετε καλά και σας αγαπάνε και οι παοξίδες και περιμένουν από εσάς να ακούνε πράγματα σημαντικά για τον ΠΑΟΚ, είπατε ότι εσείς δεν μασάτε τα λόγια σας. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Τις δηλώσεις του Γκαρσία, εσείς τις καταλάβατε, γιατί οι δηλώσεις του Γκαρσία. Δεν τις άκουσα. Ήμουν τόσο εκνευρισμένος, επειδή εντάξει, χάσαμε καμιά φορά και εγώ λίγο το τσοχάνω, γιατί λέω, γιατί ρε παιδιά, ας πούμε, να φέρετε αυτό το αποτέλεσμα. Ήθελα να κερδίσει η ομάδα, να φύγει με το κεφάλι ψηλά, άσχετα με τα rotation και τα αυτά. Αλλά όποιος μπαίνει μέσα εκεί, σας είπα προηγουμένως, έμπαινε ο Λάζος στη Λιόν και ήταν καλύτερος από μένα. Πού οφειλόταν αυτό? Σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει όποιος μπαίνει μέσα στο γήπεδο να είναι καλύτερος από τον Βιερίνια, να είναι καλύτερος από τον Α, τον Β, τον Γ. Και να δείχνει ότι πραγματικά έχει ψυχή ΠΑΟΚ. Πριν από λίγο είπατε ότι το ρόστερ δεν το έφτιαξε αυτό, το υλικό δεν το έφτιαξε, το βρήκε. Το υλικό δεν ήταν ικανό να κάνει περισσότερα πράγματα φέτος, το υλικό? Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα καλό υλικό. Αλλά για να κάνεις το επόμενο βήμα πρέπει να το κάνεις καλύτερο. Σωστά. Ταλέντο έχει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή τα νέα παιδιά που βλέπουμε, το Τζόλι, τον Κωνσταντέλια, τον Τζιγκάρα, τον Μιχαηλίδη, είναι φουρνιά η οποία μπορεί να σηκώσει στις πλάτες της το βάρος του ονόματος το μέλλον του ΠΑΟΚ, και τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε, δεν πρέπει να απορρίζουμε τα παιδιά, γιατί βλέπω τώρα Φερρυππίν τον Τζόλι, ότι δεν ξέρω σε τι επίπεδο είναι, αλλά δεν είμαι. Θα μπορούσα να μιλήσω όταν βρίσκομαι σε καθημερινή βάση μέσα στα αποδυτήρια ή στις προπονήσεις για να δω και τη δουλειά που γίνεται και αυτό που θέλει να περάσει ο προπονητής. Αγωνιστικά, γιατί, από αυτό που βλέπετε στους αγώνες, έχετε κανένα δείγμα γραφής για το τι μπορούν να κάνουν αυτά τα παιδιά? Εγώ είμαι αισιόδοξος, γιατί είναι πραγματικά ταλέντα, αλλά κατά πόσο θα δουλέψουν, να μην μείνουν στο ταλέντο και να προχωρήσουν. Να κάνω μια πιο απλή ερώτηση εγώ και πιο ουσιαστική για τον κόσμο. Για σας, επειδή είστε και ένας άνθρωπος που μπορεί με τη σοφία σας, με τόσα χρόνια εμπειρίας, να πείτε και πέντε πράγματα πιο σημαντικά από κάθε άλλον. Ο Τζόλης πρέπει να είναι η κατάλληλη στιγμή να φύγει ή πρέπει να συνεχίσει τον ΠΑΟ, κάτι γνώμη σας? Κάποια πράγματα που συμβαίνουν σήμερα στο ποδόσφαιρο μπορεί να φανεί ότι ναι, όταν φτάσει σε ένα πικ του η ομάδα, ο παίκτης και η ομάδα μπορεί να πάρει θα ακολουθήσω αυτή τη λογική που όταν μιλούσα με τον Γιώχαν τον Γκρόιφ μου έλεγε, ξέρεις τι, τότε εκείνα τα χρόνια, λέει, γιατί μου είπε, εσύ δεν θα γίνεις λέει, ποτέ προπονητής, αλλά ασχολήσου με τις ακαδημίες, με τα παιδιά, λέει, με τα αυτά. Στον Άγιαξ είχανε τον Γκρόιφ. Μετά τον Κρόιφ βγάλαν άλλον Κρόιφ. Όχι κατ' εικόνα και ομοίως ούτε το ίδιο καλούπι, αλλά προετοίμαζαν δηλαδή και από πίσω παίχτες, δηλαδή έλεγαν στον προπονητή ότι θέλω να μου κάνεις τον Κρόλ, τον Βαμπάστεν, ξέρω εγώ. Δηλαδή ετοίμαζαν κάτι από κάτω και ψάχναν να βρουν κάτι αντίστοιχο που θα έχει τα ίδια στοιχεία με αυτό το παίχτη που θέλεις.
Πιστεύετε ότι λοιπόν, η Ακαδημία... Οπότε ψάχνεις να βρεις, έχεις το ταλέντο. Τώρα λέμε για τον Τζόλι. Αν του δώσω, ξέρω εγώ, 20 εκατομμύρια... Ναι. Αν του δώσω 20 εκατομμύρια, αλλά θα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος, να βρεις ένα τουλάχιστον αντίστοιχο Τζόλι για σένα, να είναι ίσως πιο φτασμένος. Αυτή τη στιγμή. Για να τον αντικαταστήσει. Έχει το μέλλον μπροστά του. Ο Τζόλι σίγουρα είναι πάρα πολύ καλό ως ταλέντο παίκτης. Είναι και στο χαρακτήρα του πώς θα το διαχειριστεί όλο αυτό. Σωστά. Ναι, αλλά πριν από λίγο είπατε πρέπει να φτάνει ο παίκτης στο πικ του. Άρα ο Τζόλι δεν έχει φτάσει στο πικ. Άρα θεωρείτε ότι πρέπει. Δεν έχει φτάσει στο πικ του ακόμα. Ναι. Πρέπει να συνεχίσει δηλαδή λέτε, για λίγο ακόμα και, για να δείξει και πράγμα. Δυστυχώς που είπα αυτό το πράγμα, δηλαδή σε πολύ νέα ηλικία με τη δημοσιότητα και όλο αυτό που είναι και τα εκατομμύρια αποπροσανατολίζονται τα παιδιά. Ωραία. Είπατε πριν από λίγο κάτι για προπονητή, συγγνώμη θα πάρω το λόγο γιατί θέλω λίγο να εστιάσω εκεί. Όλοι σας ρωτήσαν διάφορα να ρωτήσω και εγώ κάτι που έχει να κάνει με το παρελθόν. Κάποια στιγμή, εγώ κύριε Κούδα, το ξέρετε, είμαι Ηρακλειδέας. Κάποια στιγμή έχετε έρθει στον Ηρακλή μαζί με τον κύριο Αηδηνίου για προπονητές. Το δίδυμο Κούδα Αηδηνίου που εγώ νιώθω σαν παιδί τότε νεαρό, φοβερό ενθουσιασμό που δύο πολύ μεγάλα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου έρχονται και βρίσκονται στον πάγκο του Ηρακλή που εκείνη την εποχή είχε μεγάλες προσδοκίες. Εκεί τι έγινε και. Μεγάλες προσδοκίες και πολύ καλούς παίκτες. Ναι. Τι έγινε και δεν προχώρησε αυτό το ιδανικό για μένα εκείνη τη στιγμή και για πολλούς Ηρακλειδή σενάριο. Κοιτάξτε, δεν ξέρω να πάρθει στραβά αυτό, αλλά δεν ταιριάζαμε. Με τον Κώστα τον Αηδηνίου. Είχε άλλη λογική αυτή. Εγώ είχα υπηρετήσει μια πολύ μεγάλη ομάδα και ήθελα να μεταφέρω όλο αυτό εκεί. Δεν ταιριάζει με αυτό. Και στους τρεις μήνες, αν θυμάμαι καλά πόσο ήτανε, θα σας πω και πράγματα λοιπόν, πηγαίνω στο γραφείο του Πέτρου του Θεοδωρίδη στην Βενιζέλου, στη Βενιζέλου που είχε το γραφείο του και είχε τα ρούχα, τι ήταν το αυτό, και του λέω κύριε Πέτρο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν μπορώ, λέω, εγώ έχω άλλη λογική και αυτό, θέλω να φύγω. Γιώργο μου, λέω, δεν ταιριάζω, λέω, δηλαδή να κάθομαι και να μου δίνεις. Και σηκώνω να φύγω και μου λέει, έλα κάτσε εδώ, λέει, λίγο να μιλήσουμε. Καθίσαμε, μιλήσαμε και στο τέλος βγάζει να μου, λέω, δεν θέλω λεφτά Πέτρο μου, δεν θέλω λεφτά πρόεδρε, του λέω. Δεν θέλω. Εγώ δεν ταιριάζω αυτή τη στιγμή και δεν μπορώ να κάθομαι εκεί χωρίς να περνάει, χωρίς να μπορώ να μεταφέρω αυτό που έχω στην ψυχή μου σαν ποδοσφαιριστής. Ασχετά αυτή τη στιγμή υπέρω τον Ηρακλή, αλλά θέλω να περάσω αυτά που έχω στην ψυχή μου, στην καρδιά μου, λέω, για το ποδόσφαιρο και για αυτό που είχε το δεν μπορώ. Εντάξει, καθίσαμε, ήρθαμε τον καφέ και πήγαινε, έβγαλε ένα ματσοχιλιάρικα εκεί πέρα, του λέω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, του λέω, δεν θέλω τίποτα. Αν δεν τα πάρει, δεν θα μαλώσουμε και δεν θέλω να μου πεις ότι καλημέρα. Μάλιστα. Κύριε Κούδα... Αλλά είχε και τώρα επειδή πηγαίνω, είμαι δημοτικός σύμβουλος και πηγαίνω επάνω στην Τούμπα, που κάνουμε κάποιες συνεδριάσεις στην ποιότητα ζωής και μιλάμε και τα λέμε αυτά με τον Δανίλ. Ναι. Τον Δανίλ τον Παπαδόπουλο. Ναι. Το οποίο δεν είχα και τα λέμε όλα αυτά. Ωραία. Κύριε Κούδα, 25 δευτερόλεπτα να ακούσουμε μόνο το χορηγό της ώρας και συνεχίζουμε. Σε λίγο θα δεν σκουράζουμε πολύ, μέχρι σημεία θα πάμε. Ναι. Πάμε να ακούσουμε 20 δευτερόλεπτα τι ώρα είναι μόνο. Ωραία. Συνεχίζουμε να πάμε Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Ο φίλος μου πήρε μεταγραφή ή είναι εκεί ακόμα? Ποιος? Πείτε, δεν υπάρχει. Δεν ξέρετε. Για ποιον λέτε? Ο Γιώργος Συρίγος. Ο Γιώργος Συρίγος εδώ είναι. Εδώ είναι ο Γιώργος. Ο σοφός της παρέας είναι, κύριε Γιώργο. Καλά. ο σοφός απλά επειδή είναι φίλος μου και, και ξέρω ότι είναι στο Λίμπερο. Λέω μήπως πώς δεν έκανε καμιά παρέμβαση. Θα πίνει ή ουίσκι τώρα ή θα κοιμάται. Θα τον βάλουμε εμείς να κάνει παρέμβαση. Θα τον βάλουμε εμείς να κάνει παρέμβαση. Θα τον βάλουμε εμείς. Έχει 20ετές συμβόλαιο με τον Λίμπερο. Οπότε δύσκολα να πάρει μεταγραφή, να ξέρετε. Λοιπόν. Καλά, πείτε του ότι χρωστάει ένα ουίσκι. Τέλεια. Στο φίλο του. Ωραία. Πάμε λίγο στους φίλους που περιμένουν πάρα πολύ ώρα γιατί κάναμε και εμείς κάποιες ερωτήσεις. Είμαι σίγουρος ότι θέλουν να σας ρωτήσουν πάρα πολλά. Πάμε. Καλημέρα σας. Γεια σας. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας. Εγώ δεν θέλω να κάνω ερωτήσεις. Απλά θέλω να πω δύο πράγματα για τον μεγαλέξαντρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.
αλλά πιστεύω ότι τα λόγια δεν μπορούν να παραστήσουν την ποδοσφαιρική προσωπικότητα του Γιώργου Κούδα. Αδυνατούν τα λόγια. Επειδή υπάρχουν πολλοί νέοι που δεν είχαν την, ούτε τη χαρά, αλλά και ούτε θα έλεγα την, χρονικά την ικανότητα να παρακολουθήσουν τον Γιώργο Κούδα αγωνιζόμενο. Θα δώσω δύο χαρακτηριστικά που νομίζω δεν τα είχε και δεν τα έχει κανένας Έλληνας ποδοσφαιριστής. Και αν συμφωνεί ο Γιώργος, ας δώσει την απάντηση. Ήταν ο παίκτης που έπαιζε πάντα με το κεφάλι ψηλά. Πάντα με το κεφάλι ψηλά. Και ένιωθες ότι πετούσε. Δεν πατούσε στο έδαφος. Πατούσε στις μύτες των ποδιών του. Με το κεφάλι πάντα ψηλά. Και το άλλο ήταν εντελώς απρόβλεπτος. Κοιτούσε δεξιά και πετούσε την μπάλα αριστερά. Νομίζω ότι αυτά τα δύο είναι χαρακτηριστικά μόνο του Γιώργου Κούδα. Κανείς άλλος ποδοσφαιριστής δεν είχε αυτά τα δύο χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Γιώργος. Αυτά τα βλέπατε εσείς. Εγώ πάντα προσπαθούσα να γίνω καλύτερος. Και είπα προηγουμένως ίσως δεν μ' άκουγες. Μακάρι να είχα προπονητές σαν τον Λόραν, σαν τον Σάνον. Για εκείνη την εποχή δηλαδή να μ' ανεβάσουν άλλα 2-3 επίπεδα. Γιατί αυτό είναι και το παράπονο μας. Δηλαδή ένα είναι με την τεχνολογία που δεν υπάρχουν τα στιγμιότυπα αυτά που μπορούμε και βλέπουμε σήμερα, και ότι δεν είχαμε τη λογική και αυτούς τους προπονητές για να φτάσουμε το επίπεδο μας υψηλότερα. Τώρα αυτά τα βλέπατε εσείς από έξω. Εγώ αυτά τα έκανα μέσα στο γήπεδο. Δεν μπορώ να πω κάτι. Αυτά που είπα το δείχνουν και πολλές φωτογραφίες που υπάρχουν. Θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα, ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές της αξίας του Γιώργου Κούδα δεν ανήκαν σε σύλλογο. Δηλαδή ο Γιώργος Κούδας δεν είναι ο Κούδας του ΠΑΟΚ. Είναι ο Κούδας όλης της Ελλάδας. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές ανήκουν στις καρδιές όλων μας. Γι' αυτό και πηγαίναμε στο γήπεδο της Τούμπας, στο γήπεδο του στο Καθατζόγλιο, στο γήπεδο του Χαριλάου, ανάλογα ποιο παιχνίδι θα μας γέμιζε εκείνη τη στιγμή, για να δούμε τα μεγαθύρια που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Μπράβο φίλε, έτσι είναι φίλε. Και είναι πολύ σημαντικό, έτσι, το ξαναλέω. Έτσι είναι φίλε μου, έτσι είναι αγάπη μου. Αυτό είναι δηλαδή. Αυτή αξίας είναι διαχρονική. Διαχρονική. Και βλέπετε πόσο αγνός και καθαρός είναι ακόμα και στις απαντήσεις του. Έτσι είναι. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Έτσι. Είναι εκπληκτικό. Οι απαντήσεις του Γιώργου Κούδα σήμερα δεν υπάρχουν άνθρωποι που να απαντούν με τον τρόπο που απαντάει σε δύσκολες ερωτήσεις ο Γιώργος Κούδας. Οι ερωτήσεις που του κάνατε προηγουμένως ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Αλλά είδατε αυτή την καθαρότητα, αυτή την αγνότητα, αυτή την τρέλα που έβγαζε τέλος πάντων μέσα στο γήπεδο, τη βγάζει και τώρα. Ο Θεός σας έχει καλά. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ. Παρακαλώ στον επόμενο. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Έχω μεγάλη χαρά που μιλάω με τον Γιώργο, γιατί έχω ακούσει ιστορίες από έναν συμπαίκτη του που τον είχε είδαλμα ως συμπαίκτης του. Λοιπόν, θα τον πω ένα περιστατικό, θα θυμηθεί ποιος είναι και θα το πω τι ιστορίες με είπε. Λοιπόν, το τάκλι στον Μποτίνο. Ο Γιάννης ο Χατζηδονίου. Μένει απέναντι από το σπίτι. Είναι ψυχούλα. Είχε τρέλα με τον Γιώργο. Όποιος πειράζει τον Γιώργο, ξέρει ο Γιώργος τι τρέλα είχε για αυτόν. Λοιπόν, οι πατεράδες μας ήταν φίλοι του Χατζηαντωνίου. Μπορείς να πεις ότι συνέβαλε ο μπαμπάς του Γιάννη για να κρατηθεί ο ΠΑΟΚ. Ήταν ο πρώτος αρχηγός μετά την αντιπολίτευση. Έτσι δεν είναι? Ποιος? Μετά τον πόλεμο. Ναι, ναι. Μετά τον πόλεμο. Ναι, είχε το καφενείο από την Πλάτωνος, όπως κατεβαίνεις απέναντι, το Σμυρναϊκό, και ήταν φίλοι με τον πατέρα μου, σου λέω. Ο πατέρας μου ήταν σερβιτόρος. Πώς, αφού σου ήμασταν εκείνα τα χρόνια, μικρή ήταν η Θεσσαλονίκη.
Γνωριζόμαστε και... Κάνα δύο φορές που τον έφερε στο μαγαζί τον είδα. Και ο μπαμπάς Χάρης Αντωνίου πρέπει να ήταν πατριώτες με τη μητέρα μου, ήταν από την Ξάνθη. Ναι, ναι. Λοιπόν, υπάρχει κανένας άλλος ποδοσφαιριστής, Γιώργο, δεν το λέω για να πενέψω ότι είσαι ο Γιώργος ο Κούδας, που να υπήρχε σύστημα Γιώργος Κούδας. Το ξέρουν αυτό, ότι υπήρχε σύστημα Γιώργος Κούδας. Σύστημα, για ξεκαθάρισε μου, γιατί δεν είχα κανένα σύστημα εγώ. Επί Μπούκοβι, επί τον Ολυμπιακό, που σε παίζα συνέχεια σταυρό. Μιλάς για τις προπονήσεις κάτω. Όχι, εδώ όταν ήρθα να σε παίξουνε. Α, στο πρώτο παιχνίδι αυτό που είπε και ο προηγούμενος ακροατής, που στο πρώτο, στα πρώτα λεπτά έγινε το πέναλτι και κάνω το 1-0 και εκεί που τους πήγα περίπατο δύο φορές και βγαίνει ο Κόης, μόλις τριπλάρω τους δύο τρεις βγαίνει ο Κόης και ξαναγυρίζω πάλι πίσω τους, ξανατριπλάρω πάλι τους δύο και τους κάβω την μπάλα στο απέναντι γάμα προς την κάτω τούμπα. Ήταν στο παιχνίδι που είχε έρθει και ο Ασλανίδης εδώ από την κάτω μεριά, ήταν επί Κούντας. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής αντίπαλος που χειροκρότησε την άλλη ομάδα, το έχετε δει πουθενά, Γιώργο, να το θυμίσω για να φούνε ποιος ήταν. Πάμε, για πες. Γιατί το έλεγε ο Διακογιάννης και δεν το πίστευε κανένας. Όπως και τότε στο 2-2 με τον Παναθηναϊκό που σε πέταξε στο μπουκάλι ο άλλος και δεν γύρισες να το δεις. ΑΕΚ ΠΑΟΚ το 2-0 που χειροκρότησες, που χειροκροτούσες συνέχεια. Δεν πειράζει και δεν πειράζει. Το 83 στον πρώτο τελικό στο Ολυμπιακό στάδιο. Α, που το τελευταίο μου τελικό στο Φιλιππίνες. Α, μπράβο. Τις 36 τελικές, α, μπράβο. Ναι, ήταν το πιο άδικο κύπελο που χάσαμε. Είχαμε παίξει φοβερή μπάλα και εγώ στα 37 μου θα μου επιτρέψεις να πω κάτι. Να τα ακούσεις. Έκανες αυτό που έκανε ο Μέση δύο φορές. Όχι, όχι. Στον αγώνα τελικό 83, ΑΕΚ ΠΑΟΚ ή ΠΑΟΚ ΑΕΚ, παίρνω την μπάλα έξω από το κύκλο της μεγάλης περιοχής. Και κάνω ένα μπάσιμο και ακούω κάποιον ο οποίος αισθάνομαι την... γιατί εντάξει και φτάνω ακόμα γρήγορος ήμουνα. Αισθάνομαι την ανάσα του στο αυτί μου. Ενώ αυτό που έλεγε σηκωμένο το κεφάλι και ψάχνω να βρω την τελική πάσα. Μου κάνει ένα υπέροχο τάκρι να δω με την κεκτημένη ταχύτητα. Πέφτω κάτω. Και έρχεται μου δίνει το χέρι. Θα μου επιτρέψετε, μη βάλετε μπιπ. Όχι. Πούστη μου λέει, άλλοι στην ηλικία σου πεθαίνουν και εσύ ακόμα μπαλαπέζεις. Χρήστος Αρδίζογλου. Αρδίζογλου. Ωραία. Και κάτι ακόμα δηλαδή, που με έχω ζήσει συγκλονιστικά πράγματα και χαίρομαι που μου βάζετε και θυμάμαι κάποια πράγματα που εντάξει, αν γραφτώ σε βιβλίο θα είναι Παπυρολαρούς, πώς έτσι, λέγεται, έτσι. Παπαρηγόπουλου. Εγώ τώρα σκέφτομαι να γίνω ο βιογράφος σας, ειλικρινά το λέω. Γιώργο, δύο μεγάλοι παίκτες, συγχωρεμένοι μεν, αλλά με το Λόραν. Ο ένας ήταν ο Αρίστος που κρύφτηκε πίσω από το Κλαοβάτος και τον πήρε χαμπάρι, ο Λόραν, και τον έβαλε να ανεβουκατεύει όλα τα σκαλιά, το θυμάσαι νομίζω. Δεν θυμάμαι. Τον αγαθό γίγαντα. Τον αγαθό γίγαντα, εγώ έτσι τον έλεγα. Ρίξε στο σκάμα. Ρίξε, του έλεγα, και καμιά κλωτσιά μας τον έλεγαν στις κλωτσιές. Ρίξε και καμιά κλωτσιά επί τούτου. Γιατί ο όποιον και να χτύπαγε δεν το έκανε από αυτού. Και τον έλεγα, ο αγαθός γίγαντας είσαι. Ναι, με έλεγε ο Γιάννης ότι άμα δεν ήταν ο Αρίστος στο Καραϊσκάκι δεν βγαίναμε. Έλεγαμε ποιος θα βγει πρώτος. Ναι, για να φάει τις πρώτες κλωτσιές. Για να φάει τις πρώτες κλωτσιές. Όχι στο γήπεδο, στην καταπακτή. Από εκεί ξεκινούσαν οι κλωτσιές. Στην καταπακτή, με είπε.
Είπε και για τον Κυράστα, με είπε Γιώργο. Τέλεια. Το πρώτο του παιχνίδι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί το ήθος του Γιώργου είναι αυτό από την πρώτη μέρα. Έτσι. Ευχαριστούμε. Σας λέω, μόνο να δείτε τη φάση εκείνη με τον Διακογιάννη που σχολιάζει το 2-2 μέσα στη λεωφόρο. Καμιά ομάδα δεν πήρε 10 συνεχόμενα χρόνια ισοπαλία στη λεωφόρο. Να το ξέρετε αυτό. Έχω και το... Και ο φίλος μου ο Γιάννης, ο Διακογιάννης, γιατί παίζαμε, όταν πηγαίναμε με τις εθνικές μαζί, παίζαμε πρέφα. Παίζαμε πρέφα στα ξενοδοχεία. Έλεγε τον Αλκέτα, θα παίξουμε πρέφα τώρα, άσε μας Αλκέτα. Ωραία. Γιώργο, χάρηκα καλό πολύ, να σε έχει ο Θεός καλά. Επίσης. Και πιστεύω ότι θα είσαι ο πρώτος με τον Ιβάν που θα μπεις μέσα στο γήπεδο το καινούργιο. Και μέσα ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ωραία. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Όταν πήγαινα δίπλα από το σπίτι μου στον Κελβισάλη που έκανε τα σαμάρια και μου έλεγε ιστορίες. Ο Κελμιχάλης δεν έκανε τα σαμάρια. Ο Γουδάκης έκανε τα σαμάρια. Ο Γουδάκης. Ο Κελμιχάλης ήταν στο Χατζηγιάνγκο. Και μου έλεγε τα Γρηγόρης ήταν στο Χατζηγιάνγκο. Ο Κελμιχάλης ήταν στο Χατζηγιάνγκο. Γιατί έλεγε για τα σαμάρια, δίπλα στα σαμάρια ήταν ο Χατζηγιάνγκος, ο Βαγγέλης και ο Λάμπρος, ο αδελφός. Είμαστε και εκεί μέναμε στην πλατεία παλιά Λαχανογοράς. Συνέχισε, χίλια συγγνώμη. Ο Μπαρμπαγρηγόρης ήταν στο Χατζηγιάνγκο, στο Λάμπρο, στον Τρελό που είχαν και ένα σκυλί τη Φρίντα και δίπλα στα σαμάρια ήταν ο Κυρμιχάλης ο Σαμαρτζής. Αυτός που σε πήραν σε πάει στο Μακεδονικό. Αλλά σε πήρε ο Μπαρμπαγρηγόρης. Σε πήρε. Εγώ ήμουν ακριβώς δίπλα και σε έβλεπα από μικρό και εκεί χάζεψα. Έχω γίνει 70 χρονών και ακόμα να μου περάσει. Είμαι ο φίλος ο Γιώργος ο Συρίγος. Δεν πάει να κάνεις καμιά δουλειά. Γιωργάρα μου, τι κάνεις, Γιωργάρα. Καλά, σε τι Γιωργάρα μου, τι κάνεις. Τη γυναίκα σου να μου τη λες και την έχω ακόμα να περισσότερο τη βλέπω. Αφού παίζουν χαρτιά τα κορίτσια. Παίζουν χαρτιά τα κορίτσια. Όταν ήμουν στην Βασιλίση Ζόλας, ερχόταν και ψώνιζε με την αδερφή της από το σούπερ μάρκετ. Εσένα σε... Άντε να μην πω. Εμένα με έβλεπε... Πέστε τα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πέστε τα. Γιωργάρα μου, τι κάνεις, αρχηγέ μου μεγάλε. Τι να κάνω, ρε γέρο μου, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, λέμε καλά. Εσύ, τουλάχιστον και σένα, παίρνει καλά τηλέφωνο όταν είναι η γυναίκα σου εδώ και πες τι κάνει ο φίλος μου. Με τον θεολόγο μιλάμε περισσότερο παρά με σένα. Θα'ρθώ την άλλη φορά που θα παίξει χαρτιά, θα παίξουν τα κορίτσια. Οι γυναίκες παίζουνε. Θα έρθω κι εγώ να σε δω, γιατί πραγματικά έχω, η Μαρίζα είναι καλά, η Ρούλα, τη Ρούλα τη βλέπω. Το Μαριζάκι. Δόξα τω Θεώ. Έχω να σε δω πάρα μέσα, πολύ καιρό. Θέλω να πω και εγώ δύο πράγματα από τότε, από τα παλιά, γιατί εγώ θέλω να πω ότι τον Γιώργο τον Κούδα τον γνώρισα όταν έβγαζε δίπλωμα οδήγησης στον Μπαρμπατρίφων τον Μάντζα και εγώ με τον γιο του Μπαρμπατρίφων, τον Λάκη τον Αφταρά, ήμασταν σε ένα τζιπάκι που μαθαίνανε να οδηγάει ο Γιώργος. Στο πίσω κάθισμα, αμίλητη. Χαιρετίσματα από τη Ρούλα, λέει, με ποιον μιλάς, με τον Συνήγο τον Γιώργο. Με τον Λιόλιο πες. Το Ρουλάκι. Το Ρουλάκι. Το Καθερίνη και το Γιώργο Δημητρίου που μαθαίναμε οδήγηση, βέβαια. Ήμουνα στο πίσω κάθισμα και σε έβλεπα με δέος. Καλά, εσύ είσαι πιο μικρός, Γιώργο, τώρα. Μην κάνουμε και λάθη. Είμαι 2-3 χρόνια, εσύ ήσουν 18, εγώ ήμουν 15, μη θα ρες. Αυτή μεγάλο είναι η διαφορά μας. Μεγαλώσεις, με την τρέλα που έχεις, πώς μεγαλώνεις εσύ. Συγγνώμη για παιδιά, μου, εντάξει. Θέλω να είσαι καλά. Οικογενειακό. Θέλω να... Πολλές φορές μιλάω για σένα στο ραδιόφωνο και λέω ιστορίες παλιές. Προσπαθώ να δώσω να καταλάβει ο κόσμος το σοκ που έπαθε η γενιά μου όταν σε πρωτοείδε να παίζεις μπάλα.
δεν μπορούν να καταλάβουν τα νέα τα παιδιά, το ταλέντο εκείνο, εκείνο τον αέρινο τον παίκτη. Για πολλούς είσαι ο Μεγάς Αλέξανδρος, για μένα και για τη δικιά μου τη γενιά είσαι το Ζαρκάδι μας, γιατί έτσι σε φωνάζαμε εμείς, το Ζαρκάδι. Λοιπόν, ο οποίος... επειδή μου λες τέτοια πράγματα, να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Έχεις καψουρευτεί, ερωτευτεί, έτσι, πώς να σου πω, να τρακαίνεις επάνω σε τείχους, σε δέντρα, Σίγουρα. Έχεις. Εγώ αυτό που από 6 χρονών το τόπιαζα αυτό το στρόγγυλο, δεν ξέρω πώς το αγάπησα, Γιώργο. Δεν ξέρω πώς βγήκε όλο αυτό, γιατί πραγματικά ερωτισμός, έρωτας ήταν ένα τεράστιο πράγμα, δηλαδή. Και αφού έλεγα, δεν ήθελα να σταματήσω, αλλά ξέρεις, όταν θες να φύγεις με ψηλά το κεφάλι, που σταμάτησα 22 Φεβρουαρίου του 1984, γιατί να μην μπορώ, ας πούμε, ξανά να ξαναρχίσω, να βρω μια καψούρα, μια αγάπη άλλη. Δεν μπόρεσα. Βρήκες το Μαριζάκι, ρε. Εντάξει, άσε. Εδώ πήραμε τον πρώτο λαχνό μαζί με τον Μόρτι, μαζί με τον δεύτερο λαχνό. Ένα τη γυναίκα μου και ένα τη Ρούλα, αν καταλαβαίνεις. Ναι, Γιώργα, ρε μου. Τι να πρωτοθυμηθώ, ψάχνω να βρω, επειδή μεγάλωσα κοντά σου, μεγαλώσαμε και οι δύο μαζί. Θέλω να πω κάτι που μου το είχες, σε είχα ρωτήσει. Είχα ένα καλοκαίρι, θα πρέπει να ήταν τελευταίος αγώνας, γύρω στα 65-66 κάπου εκεί. Νομίζω ότι είμαι από τους τυχερούς που είδα το καλύτερο γκολ του Γιώργου Κούδα. Ήταν με έναν αγώνα, νομίζω ήταν με τον Πανεγιάλιο, Center for Κρητικόπουλο στον Πανεγιάλιο, όταν πήρε την μπάλα από το κέντρο και τρίπλαρε σε όλη την ομάδα και τον τερματοφύλακα. Και με το που βάζεις τον γκολ, φεύγεις στα ποδητήρια, παρόλο που ήταν 80 λεπτό. Και μετά από χρόνια, όταν γνωριστήκαμε και σε ρώτησα, ρε Γιώργο, γιατί έφυγες τότε στα ποδητήρια. Να το πούμε στον αέρα. Μου έφυγα κόψιμο και ήθελα να βάλω το γκολ για να φύγω, να γίνει 2-0 το σκορ. Μην τα λες εσύ, να το πω εγώ. Ναι. Λοιπόν, να αρχίσω. Βέβαια. Εδώ είναι απολαυστικά όσα λέτε. Παίζουμε ένα παιχνίδι με τον Παναγιάλιο. Έχει περάσει η ώρα τώρα, εντάξει, και δεν είναι αυτό. Έχω ένα φοβερό κόψιμο. Διάρρεια. Φοβερό. Μπαίνουμε στο πρώτο ημίχρονο. Δεν παίζαμε καλά. Άμα δεν έπαιζα εγώ καλά, δεν παρασυρώταν και οι άλλοι. Λοιπόν, ναι, πηγαίνουμε στα ποδητήρια και ο γιατρός μου, φίλος που το ξανά πάνε και ο χειρούργος, ο Ανανίας ο Χατζηπαλόγλου, λέει στον Κυρμίτσο εκεί πέρα, φέρτε ένα φλιτζάνι καφέ, και μου το δίνει ένα φλιτζάνι καφέ και το πίνω έτσι. Και με βάζει μια λεκάνη με τα παγάκια που έχουμε όλοι, είχαμε όσοι συνήθως στο γήπεδο, και με έβαλε να καθίσω μέσα στη λεκάνη. Μέσα στη λεκάνη εγώ, ενώ μεταξύ... βγαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο, λίγο καλύτερα αισθανόμουν, κάνω μια πάσα στον Αφεντουλίδη, 1-0. Ξεκινάει το παιχνίδι, κάνουν σέντρα αυτοί, κάνει κάποιος μια μαλακία, παίρνω την μπάλα, 1, 2, 3, 4, πόσα άτομα ήταν μπροστά, το σταμέλο. Ναι, και σηκώνομαι και φεύγω, γιατί μου ήρθε, και πήγα στα πολιτήρια για το δεύτερο ημίχρονο. Και καλά, τι ακούσατε σήμερα, με ακούς, όταν άκουσα για το χέρι σου, το χέρι σου το χτύπησε σε έναν αγώνα με τον Πασαραϊκό και σε χτύπησε κάποιος το ημένος. Εκείνο ήταν το ζυγωματικό, Γιώργο μου. Αυτό έγινε, παίζαμε τελικό λιμενικό αεροπορία και ήρθα σε μια σύγκρουση με τον Μπλούμι, σχολιάθηκε και αυτός, πήγε αποτύχημα ένα δέντρο να κάνει μέσα. Όχι, στον Απόλλων Αθηνών έπαιζε. Και παίζαμε λιμενικό εναντίον αεροπορίας. Και πέφτοντας έβγαλα το χέρι μου. Ήρθαν, μου το βάλανε και συνέχισα να παίζω. Αλλά από 67, πρέπει να ήταν 67-68, ήταν περίοδος, γιατί με χρονολογίες ποδοσφαιρικές.
Με τον Πανσεραϊκό. Μετά από εκεί, μέχρι το 72, το έβγαζα, έμπαινε, έκανα να πιάσω το τηλέφωνο δίπλα από το κομμωδίνο, μου βγαίνε το χέρι. Έμεινε ένα στην Καλλιδοπούλου με ένα Volkswagen, έκανα να το σβρώξω, μου βγαίνε το χέρι. Στις προπονήσεις μου βγαίνε το χέρι, στους αγώνες μου βγαίνε το χέρι. Και στο τέλος το 72 δεν ήταν, μετά το κύπελο που έφυγα και πήγα στο Λονδίνο και γλίτωσα. Σίγουρα υπάρχει... Με τον Πανσεραϊκό, Γιώργο μου, ήταν το κάταγμα στο ζυγωματικό. Ακόμα το έχει το σημάδι. Το θυμάμαι και κερδίσαμε 2-1 και τον κόλ το βάλε ο Αχιλλέας ο Ασλανίδης με μπέναλτι από τη μεριά της 8. Όχι, από τη μεριά της 4. Το 2-1 έκανες εκείνο το μάτς. Εσύ βγήκες στο ημίφωνο, σε χτύπησες και σε πήραμε το φορείο, θυμάμαι. Με πήραν εκεί αφού είχα απώλεια συνείδησης. Όχι, πώς το λένε, δεν έπαθα διάσηση. Είχα απώλεια συνείδησης που σημαίνει χτύπα ξύλο νεκρός για ένα λεπτό. Ναι, ναι, ναι. Ένα-δύο λεπτά δηλαδή ήμουνα... Off. Και έναν αγώνα για να θυμούνται οι νέοι, παίζουμε με την ΑΕΚ και από την περιά της 4 πάλι κατεβαίνει ο Γιώργος, τριπλάρει τον τερματοφύλακα. Χτυπάει την μπάλα, στέλνει στα άδεια τα δίχτυα και σβήνουν τα φώτα εκείνη τη στιγμή. Το θυμάσαι, Γιώργο? Γεγονότα είχαμε, Γιώργο μου, που να τα θυμάμαι όλα. Σβήσανε τα φώτα στην Τούμπερ. Έπεσε το... Τι έγινε? Και μετά τον είδα την άλλη μέρα τον Γιώργο, τότε κάναμε παρέα. Και του λέω μπήκε ρε εκείνο, λέω μπήκε. Κερδίσαμε 1-0. Γιώργο, σε κοιτάξω λίγο, μισό λεπτό. Με μαλώνει η γυναίκα μου, λέει Γιώργο. Γιώργο! Θες να του πεις ένα γεια? Βέβαια, έλα, κάτω και αυτό και αυτό. Παρακαλώ, θα σου πει ένα γεια. Έλα. Γιώργο. Μαριζάκι μου, πού είσαι, γλυκιά μου? Σπίτι μου είμαι, εσύ πού είσαι? Και εγώ δώσω σπίτι, είμαι κορίτσι μου. Είμαι ειδικά και ξύπνησα. Κάνετε τη συγκέντρωση, θα έρθω να σας δω. Όποτε θέλεις, αγάπη μου. Κοιμόμουν και ξύπνησα. Μα σήμερα θα θυμηθείτε όλη την ποδοσφαιρική του καριέρα. Σήμερα. Αύριο δεν είναι μέρα. Κάτσε ακόμα, ο Γιώργος έχει πολύ ακόμα. Έχει πολύ ακόμα, σωστά. Έχει πολύ ακόμα. Σ' αγαπώ, Μαριζάκη μου, μιλήσεις και τη Ρούλα. Γεια σου, μωρό μου. Σας ευχαριστούμε για τη δική σας συμμετοχή, κυρία. Ευχαριστούμε. Γιωργάρα, σας αφήνω για να πάρει κανένας ακόμα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, χάρηκα που σας είπα. Ευχαριστούμε, κύριε Συρίγο, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, γεια σας. Έλα, πάρε τον Γιώργο, Γιώργο μου. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Κύριε Γιώργο, κύριε Συρίγο, πριν κλείσετε, θα κάνω μια ερώτηση στον κύριο Κούδα και θέλω να σχολιάσει και ο κύριος Συρίγος την ερώτηση, γιατί τον Κούδα τον αγαπάει και τον ξέρει και μπορεί να πει τη δική του άποψη. Κύριε Κούδα, λέει ένας ακροατής που μου αρέσει πολύ το μήνυμα. Έχει αναλογιστεί, λέει, ποτέ ο κύριος Γιώργος Κούδας που θα έφτανε, λέει, ποδοσφαιρικά αν προπονούνταν τότε σύμφωνα με τις σημερινές σύγχρονες μεθόδους προπονητικής διατροφής κτλ. Και πώς θα εξελισσόταν αν είχε πάει σε μια ομάδα όπως ο Άγιαξ? Δεν ξέρω, γιατί είπαμε πάρα πολλά, αλλά δεν ξέρω πώς θα μεγάλωνα από 12 χρονών μέχρι 17 τουλάχιστον που έπαιξα στην πρώτη ομάδα. Δεν ξέρω τις συνθήκες που θα... Σίγουρα από τις άλλες συνθήκες που επικρατούσαν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, σε οποιαδήποτε χώρα, δηλαδή εντάξει, που ξέρουμε, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Γερμανία, ακόμα και επάνω Δανίες, και δεν ξέρω γιατί άλλη η ζωή που έχουμε εδώ, παιδιά, και άλλο σε αυτούς τους λαούς δεν επικρατεί όλο αυτό. Ίσως το ταπεραμέντο το έχουν λίγο και όλοι οι μεσογειακοί λαοί, δηλαδή Ισπανοί, Ιταλοί ή κάτω οι Πορτογάλοι, Έλληνες, δηλαδή δεν ξέρω, δηλαδή δεν είμαι σίγουρος πώς θα εξελισσόμουν εκεί. Σίγουρα με τη λογική την ποδοσφαιρική, ναι, αλλά από πλευρά ζωής. Γιώργος, εσύ τι λες, κύριε Συρίγο, τι λέτε εσείς, θα μπορούσε να κάνει? Εγώ έχω να πω ότι ο Γιώργος ήταν ένα αυθεντικό ταλέντο, μεγάλωσε μέσα στην Τούμπα,
και άμαθε να παίζει μπάλα με την ατμόσφαιρα της Τούμπας. Αν θα προσπαθούσες να το βάλεις μέσα σε καλούπια, ενδεχομένως να μην ξεδίπλωνε το απίστευτο ταλέντο. Αυτό το οποίο έχει για μένα ο Γιώργος Οκούδας, και ίσως δεν ξέρω άμα διαφωνήσουν κάποιοι, αλλά από αυτοί που τον είδανε και έχω τη χαρά να το δω από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε και έπαιξε τον πρώτο αγώνα με τη Βίνερ της Αυστρίας στο Καφτατζόγλιο, τότε που κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον πρώτο αγώνα που έδωσε ευρωπαϊκό, μέχρι την τελευταία μέρα που σταμάτησε το ποδόσφαιρο και τον παρακολούθησα από την πρώτη μέχρι την τελευταία του στιγμή. Κατά τη γνώμη μου είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει βγάλει η Ελλάδα και θα μπορούσε να παίξει σε οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα της Ευρώπης, είτε στην Μπαρτσελώνα, είτε στη Ρεάλ Μαδρίτης, είτε σε οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα στην Ίντερ την Μίλαν τότε. Όταν τον είδαμε να παίζει μέσα στη Λάσπη τότε στο φιλικό αγώνα με τον Άγιαξ, δεν θα μπορούσε να ξεχωρίσει τον Κρόιφ από τον Κούδα. Mm. Στο ταλέντο και ήταν απίστευτη πάστα παίκτη. Ήταν το πέταγμά του, ο διασκελισμός του, και το έχω πει και πολλές φορές στις εκπομπές που κάνω. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πήγαινε κατά μέτωπο πάνω στο ποδοσφαιριστή, τον αντίπαλο, και με τη μέση του, κάνοντας τις προσπίσεις δεξιά-αριστερά, τον έφερνε, έφευγε άλλους δεξιά και αριστερά και όταν πήγαινε ίσια. Δεν μπορώ να σας δώσω να καταλάβετε γιατί παγκόσμιας κλάσης ποδοσφαιριστή πρόκειται. Φυσικά αυτός πραγματικά χάζεψε μία ολόκληρη γενιά. Αυτός είναι ο θεμέλιος λίθος που έγινε ο ΠΑΟΚ τόσο μεγάλος. Είναι χαρά και τιμή μου που το γνώρισα, είναι χαρά και τιμή μου που είναι φίλος μου, και ο Θεός να τον έχει γερά. Ο Θεός να τον έχει γερό και τον ευχαριστεί η γενιά μου, μια γενιά ολόκληρη, για το πόσο περήφανος μας έκανε και πόσο πολλά πράγματα μας έδωσε. Ο Θεός να τον έχει γερό. Γεια σου ρε Γιώργα. Χαιρετισμού σε όλους. Θα τα πούμε για από γεια κοντά. Γεια σας κύριε Σιρήγο. Ευχαριστούμε. Μια ερώτηση. Κούδα, μια ερώτηση εσύ και μετά αν έχετε τη διάθεση και την αντοχή. Συνεχίζουμε για λίγο ακόμα αν θέλετε. Εμείς είμαστε μέχρι τις... Είναι τέσσερις φίλοι οι οποίοι περιμένουν πολλή ώρα, τρεις μάλλον, να τους ακούσουμε και αυτούς. Αν έχετε τη διάθεση. Λοιπόν, εγώ η ερώτηση που θα σας κάνω, κύριε Κούδα, είναι... Δεν απήντησε, γιατί είναι σαν να πήγα, αφού άκουσα και τον κύριο Κοτοσύλιο, σαν να πήγα στα μπουζούκια. Εντάξει, ωραία, χαιρόμαστε. Λοιπόν, λέει ένας ακροατής, λέει, αναφερθήκατε σε κάποιο κύριο Γουδάκη, λέει, που έκανε σαμάρια. Μήπως λέει λεγόταν Νίκος, γιατί λέει αν λεγόταν Νίκος θα χαρώ πολύ, γιατί ήταν, λέει, ο παππούς μου. Δεν το θυμάμαι το μικρό όνομα, ήταν παράγων και του Μακεδονικού. Μάλιστα. Ωραία. Θα καταλάβω, φίλος. Αλλά ήταν πάνω ο Κουδάκης, θυμάμαι μόνο το επίθετο. Τέλεια. Όπως θυμάμαι, μου διαφεύγει μάλλον το Κυρμιχάλη που με πήγε στον ΠΑΟΚ, δεν θυμάμαι το επίθετό του. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε στους φίλους. Παρακαλώ. Στο Viber. Καλησπέρα σας. Χαίρετε. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Πίτερ από τον Καναδά. Γεια σου, Πίτερ. Καταρχάς ευχαριστούμε που μας κάνετε τη βραδιά τη τιμή να μιλάμε με έναν από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εγώ είμαι Λίβερπουλ, δεν ήμουν ΠΑΟΚ και δυστυχώς λόγω ηλικίας είμαι νέος, είμαι 37 χρονών, οπότε δεν είχα την τιμή να απολαύσω το ποδοσφαιρικό ταλέντο του κυρίου Κούδα. Όμως είναι τιμή βέβαια που μετά από τόσα χρόνια μιλάω για πρώτη φορά. Θα ήθελα να του δώσω συγχαρητήρια για όσα προσέφερε στη γενιά του πατέρα μου, γιατί και ο πατέρας μου έχει πει, επειδή είναι ΑΕΚτζής ο πατέρας μου, μου έχει πει πάρα πολλά, μου έχει διηγηθεί πάρα πολλά για την ιστορία του κυρίου Κούδα. Και φυσικά θα ήθελα να πω και την έλλειψη που έχουμε σήμερα σαν ελληνικό ποδόσφαιρο από ποδοσφαιριστές σαν τον κύριο Κούδα, και όλοι όσοι βγαίνουν, εμένα αυτό είναι που με ψηλό απογοητεύει σαν νέο, ας πούμε, δεν έχουν την σπιρτάδα εκείνη την, πώς να το πω, χωρίς να θέλω να δικήσω βέβαια κανένα από τα νέα, τα παιδιά τα οποία υπάρχουν σήμερα σε όλες τις ομάδες και στον ΠΑΟΚ φυσικά,
Απλά δεν υπάρχει αυτός ο ζήλος που υπήρχε την παλαιά εποχή, γιατί το ποδόσφαιρο έχει γίνει πιο εμπορικό σήμερα και δυστυχώς ο ποδοσφαιριστής αυτό το οποίο θέλει να αυτό το οποίο σκέφτεται και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει το ποδόσφαιρο είναι καθαρά επαγγελματικός. Εμπορικό. Θα μας πει και ο κύριος Κούδας. Συμφωνείτε, κύριε Κούδα? Δεν θα απαντήσω σε αυτό. Θέλω να ρωτήσω από ποια πόλη είναι. Γιατί την τελευταία φορά που πήγα στον Καναδά πρέπει να περάσει καμιά δεκαριά χρόνια. Ίσως και ήταν μικρότερος, ίσως και περισσότερα. Είχαμε παίξει στο Τορόντο. Στο Τορόντο είχαμε παίξει, είχα πάει με τους βετεράνους, με είχαν τιμήσει οι βετεράνοι της Νάπολης και είχαμε πάει και είχαμε παίξει στο Τορόντο. Και πήγαμε και μια βόλτα, ήταν να γίνει και ένα παιχνίδι, αλλά δεν έγινε και στο Μόντρεαλ. Σε ποια πόλη βρίσκεται? Πέτερ, σε ποια πόλη είσαι? Στο Μόντρεαλ. Στο Μόντρεαλ. Δεν είχαμε παίξει στο Μόντρεαλ, στο Τορόντο ίσως θα προλάβαινε αν ήταν πιτσιρικάς και μάθαινε ότι ήταν ελληνική ομάδα, δηλαδή έστω από βετεράνους ίσως ήταν στο Τορόντο. Αλλά αυτό σήμερα πιστεύω ότι τα ταλέντα τουλάχιστον αν μιλάμε για τους Έλληνες παίχτες. Ναι. Άρχισαν ήδη αυτή τη στιγμή οι ακαδημίες να λειτουργούν σωστά τουλάχιστον όλων των μεγάλων ομάδων, παρόλο ότι έπρεπε και μικρές ομάδες να επενδύουν σε όλο αυτό των ακαδημιών για να δουλέψουν. Αλλά σήμερα είναι ένα λάθος που γίνεται από τη δημοσιότητα που παίρνουν πάρα πολύ γρήγορα τα παιδιά, όσα ταλέντα είναι. Παρασύρονται από ορισμένα πράγματα. Πρέπει πρώτα να αγαπήσεις αυτό που κάνεις, που λέγεται ποδόσφαιρο, όπως σας το έχω πει πάρα πολλές φορές. Να το ερωτευτείς αυτό το πράγμα και να λες πρώτα αυτό και μετά να κοιτάς τη δόξα και το χρήμα. Μάλιστα. Και νομίζω ότι στη σύγχρονη εποχή λίγο όλα αυτά που λέω και τηλεοράσεις και τέτοια έρχονται και είναι... Πιστεύω μια μικρή τροχοπέδη. Όσοι είναι προσγειωμένοι και όσοι μπαίνουν και καταλαβαίνουν την αγάπη για αυτό το πράγμα, θα πάνε μπροστά. Σίγουρα δουλεύοντας. Σίγουρα δουλεύοντας. Γι' αυτό μίλησα γιατί και πριν. Σήμερα έχει λίγο εκβιομηχανοποιηθεί και το ποδόσφαιρο. Λίγο και ίσως δεν αφήνουν και το ταλέντο του αυτό που έχει να το βγάλει. Αυτό ήταν που ανέφερα και πριν, αγαπητέ κύριε Κούδα. Δηλαδή υπάρχει μια βιομηχανοποίηση του ποδοσφαίρου και ο ποδοσφαιριστής σήμερα, γενικά μιλάω, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλίμονο έτσι, δεν αναφέρθηκα, γιατί εγώ είμαι και φίλαδος του ποδοσφαίρου πρώτα και μετά φίλαδος της Λίβερπουλ. Έτσι, οι ποδοσφαιριστές σήμερα γενικότερα όλοι σε όλο τον κόσμο δεν έχουν αυτό το οποίο είχατε τότε εσείς. Αυτό το οποίο είχε και ο κύριος Σαράφης, έτσι, αυτό το οποίο είχαν και οι υπόλοιποι μεγάλοι ποδοσφαιριστές, έτσι, στην Ελλάδα φυσικά. Έτσι. Και, δεν υπάρχει αυτή η αγάπη, αυτός ο ζήλος, ο οποίος θα συνοδευτεί φυσικά και από μια επαγγελματικότητα, έτσι. Και εγώ είμαι γιατρός, έτσι. Έγινα γιατρός γιατί αγάπησα την ιατρική, γιατί αγαπάω και θέλω να προσφέρω στον άνθρωπο, στο είναι, ας πούμε, στο ανθρώπινο είδος. Εάν δεν το αγάπαγα και γινόμουν γιατρός απλά για να είμαι, για να βιοποριστώ, τη δουλειά μου δεν θα την έκανα τόσο σωστά. Μπορεί και πάλι να ήμουν ένας καλός γιατρός, αλλά φυσικά δεν θα ήμουν ένας μεγάλος γιατρός. Δηλαδή με την έννοια του ότι να έχω ένα ταλέντο απάνω στην ιατρική. Ωραία. Το καταλάβατε. Πέτρο, σε ευχαριστούμε να πολύ. Καλά. Και πάλι τιμή μου που σας άκουσα. Ευχαριστώ πολύ, Πέτρο. Και μίλησα μαζί. Γεια σου, Πέτρο. Γεια σου, Πέτρο. Κύριε Γιώργο, υπάρχει μια ερώτηση από έναν ακροατή που είναι από την Αμερική, από τη Νέα Υόρκη και είναι φίλος του Ηρακλή και τον αγαπώ πολύ και θέλει να την κάνει αυτή την ερώτηση, λέει, πάρα πολλά χρόνια. Θέλει να σας ρωτήσει πώς θεωρείτε εσείς, πώς είδατε εσείς τον υποβιβασμό του Ηρακλή το 1980.
Ναι, αυτά είναι τα λάθη που γίνονται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό είναι τα λάθη, δηλαδή εγώ ήθελα να υπάρχει και ο Ηρακλής, να υπάρχει και η Καλαμαριά για να έχουμε κάποιο και με καλές ομάδες, γιατί και ο Ηρακλής είναι, αλλά τα λάθη που γίνονται φτάνει ο Ηρακλής σήμερα να είναι στην Κάμα Εθνική που είναι. Πουθενά δεν είναι. Πουθενά δεν είναι φέτος. Ναι, δηλαδή είναι αμαρτία ένας τέτοιος ιστορικός σύλλογος. Ναι, δεν είναι πουθενά. Δεν είναι πουθενά. Ναι. Δηλαδή, τι κάνανε οι ποδοσφαιριστές, κάνανε τα λάθη. Όχι φυσικά. Τα λάθη τα κάνανε πάντα παράγοντες και άνθρωποι που διαχειριστήκαν καταστάσεις. Πάντα, πάντα. Ναι, άρα είναι όλο αυτό, γιατί δεν υπάρχουν μόνο από ό,τι είπα παθογένειες στον ΠΑΟΚ, υπάρχουν και στον Ηρακλή. Και σε κάθε ομάδα, γιατί και ο Άρης δεν έπαθε τα ίδια. Δηλαδή η εκμετάλλευση αυτή τη στιγμή, έτσι πως έχει γίνει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, γιατί εμείς ήμασταν οι ερασιτέχνες, είμαι οι επαγγελματίες, όχι είμαι επαγγελματίες, αμοιβόμενοι, και φτάσαμε το 89-84-34 χρόνια πρόλαβα να παίξω σαν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Αυτό ακριβώς είναι σήμερα επάγγελμα, και βλέπετε, χιλιά συγγνώμη πάλι, είμαι 63 χρόνια στον ΠΑΟΚ, γιατί ακόμα ΠΑΟΚ είμαι. Ήμουνα δηλαδή σε όλα αυτά τα χρόνια που υπηρέτησα τον ΠΑΟΚ, ήμουνα εργάτης εκεί, εργαζόμενος ήμουνα. Δεν ήμουν επαγγελματίας. Σήμερα είναι επάγγελμα. Ποιος θα μείνει 21 χρόνια να παίξει ποδόσφαιρο σε μια ομάδα, να έχει 504 συμμετοχές, 10 τελικούς. Δηλαδή σήμερα υπογράφεις ένα συμβόλαιο και αύριο είσαι στον άλλη. Άντε να εγκλιματιστείς στην άλλη ομάδα, άντε να γνωρίσεις το περιβάλλον της άλλης ομάδας, άντε να κάνεις, δηλαδή καμιά φορά και ταλέντο να είσαι, δεν φτάνεις στο σημείο να γίνεις ένα ομοιογενές σύνολο, να παράγεις αυτό που μπορείς. Πάντως, κύριε Κούδα, στο σημείο που έχεις το ταλέντο. Να σας πω κάτι και ίσως ακουστεί λίγο έτσι παράξενο, λίγο παράτερο θα το πω, γιατί το νιώθω όση ώρα μιλάτε και το εκτίμησα αυτό που κάνετε και θέλω να το πω. Εγώ βλέπω ότι είστε ένας από τους ποδοσφαιριστές που, σε σχέση με άλλους της εποχής σας, οι οποίοι παραπονιούνται ότι δεν παίξαν στο εξωτερικό και δεν μπόρεσαν να κάνουν καριέρα στο εξωτερικό, εγώ βλέπω ότι εσείς είστε γεμάτος από αυτό που ζήσατε στην Ελλάδα και δεν βλέπω να αισθάνεστε ότι χάσατε κάποιο τρένο, την ευκαιρία να βρεθείτε να παίξετε στο εξωτερικό. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν ήταν και η επιδίωξη σας, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι όπως ακούω. Δεν ξέρω. Πότε παίξαμε με τον Άγιαξ? Τώρα τη χρονολογία δεν τη θυμάμαι εγώ καλά. 72-73. Πότε παίξαμε με την Μπαρσελόνα? Την Μπαρσελόνα ήταν πιο μετά, δεν ήταν. 78 εκεί, 79 εκεί ήταν. 76 που πήραμε. 76. Που είμαστε πρωταθλητές και παίξαμε με την Μπαρσελόνα. Μπράβο. Στις δύο συναντήσεις που κάναμε και έγινε φίλος μου και την έχω, μόλις μπείτε στο σαλόνι μου στο χολ, έχω τις φωτογραφίες του Γιώργαν Κρόεφ. Όταν είχα το 80-12 ετία, επικοινώνησε μαζί μου και είπε να πάω μεταγραφή, και το 75 μου είχε πει. 16 Σεπτεμβρίου 1975. Να πάω στην Παρσελόνα, λέω, να πάρω 1.000.000 και να κάνουμε στον πάγκο άμα πραγματιστείς και άμα κάνεις, λέω, να παίξω εγώ. Μου λέει, όχι, έλα, λέει, ο πεθερός μου είναι μάνατζερ και θα σε πάρει στην Εσπανιόλα, να είμαστε και κοντά. Και λέω, πώς να έρθω εκεί. Πώς να έρθω εκεί. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα τα χρήματα. Εμένα με ενδιαφέρει να παίζω μπάλα. Ναι. Είναι εκπληκτικό. Αυτό που λέτε είναι εκπληκτικό πάντως. Να ξέρετε, δεν θα το λέγε σχεδόν κανείς για μένα, δεν ξέρω. Να μην πω την αλήθεια, το πώς αισθανόμουν. Και εντάξει, έχω και μια αγάπη, γιατί γεννήθηκα και μεγάλωσα σε αυτή την πόλη. Την αγαπώ αυτή την πόλη. Αγαπώ και τα καλά της και τα κακά της. Και όλα σας έχουμε και σαν λαός ακόμα. Εγώ και σας συγχαίρω και σας θαυμάζω για αυτή την ξεκάθαρη θέση σας. Να ξέρετε, και σας συγχαίρω και σας θαυμάζω. Ειλικρινά. Πάμε να ακούσουμε τους τρεις τελευταίους για να σας αποδεσμεύσουμε, για να ξεκουραστείτε κιόλας. Παρακαλώ, στον επόμενο. Όχι, παιδιά, γιατί φωνάζω και θα με μαλώσει ξανά η γυναίκα μου. Μόνο είμαι για αυτόν τον λόγο, κυρίως. Για αυτόν τον λόγο. Από ένα λεπτό. Μη φάμε και παντόφλα σε αυτή την ηλικία. Από ένα λεπτό και τους τρεις. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα.
Λοιπόν, παιδιά, Νίκος Ανελιούπολη, ακροατή σας, σας ακούω. Γεια σου, Νίκο. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή εκπομπή και θέλω να χαιρετήσω και τον κύριο τον Κούδα, ο οποίος είναι ένας ζωντανός τρίλος για μας, τους παοξίδες. Πέραν τούτου είναι ένας άνθρωπος που έχει παίξει σε ένα σωματείο το οποίο έχει ιδρυθεί από τον προσφυγικό ελληνισμό, ελληνισμό ο οποίος έχει υποφέρει πάρα πολύ από γενοκτονία, από την Ανατολική Θράκη, τον Πόντο, τη Σμύρνη και όλες τις περιοχές που έχουν υποστεί όλα αυτά εδώ τα δεγλήματα. Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας ζωντανός τρίλος, για μας είναι τα όσα και ιερά, όχι μόνο γιατί ήταν ένας άξιος αθλητής, αλλά γιατί πρεσβεύει όλα αυτά που είπα τα προηγούμενα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος για μας είναι ζωντανός τρίλος και μας έχει κάνει περήφανους. Χωρίς χρήματα την εποχή που έπαιξε, χωρίς όλα αυτά εδώ που βιώνουν οι σημερινοί αθλητές, ο άνθρωπος αυτός μας έχει κάνει περήφανους γιατί μας πρεσβεύει σαν ανθρώπους που είμαστε πονεμένοι. Ένα σε σωματείο ευχαριστώ που... πάρα πολύ. Θα σε διακόψω, θα σε διακόψω γιατί με πάτησε σε έναν γκάλο και όταν μου πατάς τον γκάλο αρχίζω και τσιρίζω. Πριν γίνει, ακόμα γινόταν το γήπεδο του ΠΑΟΚ, είσαι πολύ μικρός να ρωτήσεις τους μεγαλύτερους σου, επειδή αναφέρθηκε στους ποντίους. Λοιπόν, ένα πράγμα, έξω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ υπήρχαν τα τόλ που ήταν η προσφυγιά. Όλοι οι πρόσφυγες ήταν, όλοι οι πόντιοι, από εκείνους που τελευταία διώξανε και από, με τα γεγονότα της Κωνσταντινούπολης. Έχω μεγαλώσει με αυτόν τον πόνο. Εγώ, αυτά προσβεύεται κύριε Κούδα. Αυτά προσβεύεται, γι' αυτό είσαι ζωντανός τρίλος και αυτοί που σας γνώρισαν και σας είδαν από κοντά που ματώσατε και δρώσατε για τη φανέλα του ΠΑΟΚ δεν είναι κάτι απλό. Μισόλυτα, κάτι πήγε να πει ο κύριος Γιώργος. Νίκο, κάτι πήγε να πει εγώ. Κάτι πήγατε να πείτε για την καταγωγή σας, κύριε Γιώργο. Κάτι πήγατε να πείτε τώρα. Όχι, έχω να πω κάτι άλλο. Όταν άρχισε πλέον το ποδόσφαιρο να γίνεται έτσι και ερχόταν οι ξένοι παίχτες, λίγο τα παράσιτα. Ναι. Μ' ακούτε? Σας ακούμε πεντακάθαρα, ναι. Ναι. Λοιπόν, και αρχίζουν να έρχονται οι ξένοι παίχτες. Συγγνώμη, έρχεται ένας δημοσιογράφος και μου κάνει μια ερώτηση. Κύριε Κούδα, λέει, τώρα που έρχονται οι ξένοι παίχτες, και πώς θα γίνει πώς είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο? Γιατί λέω, το ίδιο δεν πρέπει να είναι? Και τώρα, λέει, έχουμε ξένους παίχτες. Του λέω εγώ. Μου λέει, ποιοι είναι αυτοί? Λέει, ο Κούδας, Σαράφης, Γούναρης, ποιος άλλος είναι, δεν θυμάμαι. Λέει, καλά, γιατί λέει ξένοι? Γιατί, λέω, όλοι οι άλλοι είναι Έλληνες. Λέει, τι είναι? Λοιπόν, τι λέω, Φουντουκίδης, Αβουλίδης, Ιωσιφίδης, Παπαδόπουλος, Φουντουκίδης, Παρίδης, ποιος άλλος ήταν? Όλοι ήταν πόντιοι, γιατί όλοι οι άλλοι ήταν Έλληνες και εμείς ήμασταν οι ξένοι. Μάλιστα. Δεν ξέρω, έχει λίγο χιούμορ, αλλά πραγματικά έτσι το αισθανόμουν. Νίκο, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πολύ που μας δώσετε την ευκαιρία να μιλήσω με τον ζωντανόθρυλο τον κύριο Κούδα. Γεια σου, Νίκο. Παρακαλώ, καλημέρα. Λοιπόν, συγγνώμη για τη δευτερολογία, θα είμαι συντομότατος. Ναι, κύριε Κώστα. Θα θυμίσω στον Γιώργο τον Κούδα, πάω Γκούλουφς, ένα παιχνίδι, όπου ο έξω αριστερά ο Κουμπίλιας, μίλησα με τον Γιάννη τον Γούναρη και μου είπε, λέει, δεν συνάντησα πιο δύσκολο αντίπαλο. Πάω National Uruguay, National Uruguay, ο Κουμπίλιος, ο έξω αριστερά. Πάω Γούλους, ο έξω αριστερά, ο Έξαπς της Γούλους και ο Ντέρεκ Ντούγκαν, το Σέντερφορ της Εθνικής Αγγλίας. Και επίσης
πιο μπροστά είχε παίξει με τον Παναθηναϊκό, η Νάσο Λεωργάης και έσπασε το πόδι του ο Γιάννης ο Τομάρας τότε και σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Επίσης πάω Κάγιαξ που ισοφάρισε ο Άρη Χάν, δεν θυμάμαι αν ο Σαράφης το έβαλε το γκολ το πρώτο του ΠΑΟΚ. Και ισοφάρισε ο Άρη Χάνο μετέπειτα προπονητής του στον ΠΑΟΚ. Εκείνη την ημέρα ο προπονητής έβαλε δεξί μπακ τον Κουερίνο, ο οποίος ήταν φοβερός εκείνη την ημέρα. Ήταν αποκάλυψη του αγώνα. Μάλιστα. Και ο Γιάννης ο Στέφανος με τη Γούλους. Με τη Γούλους. Ήσουνα με τη Γούλους. Ναι. Ήσουνα. Ναι, θυμάσαι τον τερματοφύλακα της Γούλους. Δεν θυμάμαι πώς τον λέγαν. Ο Σίλτον. Τον έκανα και κάθισε κάτω να μαζεύει τα γραδίκια. Γιατί τον κάθισα με τον κόλο κάτω και δεν μαζεύει τα γραδίκια. Και τον έσχασα την μπάλα από πάνω στον κόλο που είχα βάλει. Ο Σίλτον της Εθνικής Αγγλίας. Ακριβώς. Αλλά δεν το θυμώσαι να είδες. Αδιάβαστος κύριε Κώστα. Με βάζεις και θυμάμαι κάποια πράγματα τώρα. Μεταξεταστέως. Θυμάμαι ότι ο Γιάννης ο Στέφας με τον Άγιαξ έκανε πολύ μεγάλο παιχνίδι. Σε μια διπλή απόκρουση του Κάιζερ και του Κρόιφ, πήγε ο Κρόιφ και τον αγκάλιασε και τον φίλησε. Μάλιστα. Ωραία κύριε Κώστα, σε ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας κύριε Κώστα. Λοιπόν, να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Βέβαια, πολύ χιούμορ. Κάνουμε μια προετοιμασία για να δείτε καμιά φορά τι ανθρώπους είχαμε δίπλα πραγματικά με χιούμορ. Κάνουμε μια προετοιμασία στη Γερμανία, δεν θυμάμαι τώρα με ποιο προπονητή είχαμε, πρέπει να ήταν ο Σάνο νομίζω, και είχαμε βοηθό προπονητή το Μίτσο τον Καλογιάννη. Ναι. Και στις προπονήσεις και σε αυτά, ξέρεις, η ένταση που υπάρχει στην προετοιμασία και βγαίνει, σε κάποια στιγμή παίζαμε ένα δίτερμο και δεν θυμάμαι ποιος παίχτης ήταν, πάρα πολύ γρήγορος. Εκεί που παίζαμε, κάναμε σε λίγο ένα διάλειμμα και του λέω το Μίτσο του Καλογιάννη, Μίτσο, πω, τι γρήγορος είναι αυτός. Μου λέει, ναι ρε Γιώργο, λέει, αλλά μπάλα λέει, δεν ξέρει, δεν έχει. Του λέει, έλα ρε Κερμίσο, του λέω, είναι πολύ γρήγορος, γιατί εγώ θα τον, κοίταξε να δεις, λέει, μου λέει Γιώργο. Και τα τρένα, λέει, τρέχουν και πάνε στη Γερμανία, μαθαίνουν γερμανικά. Πώς θα μάθει αυτός μπάλα τώρα. Καλό. Τέλειο. Λοιπόν, πάμε στον τελευταίο. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Σας παίρνω τηλέφωνο για τον Γιώργο, θέλω να θυμηθεί κάτι. Σας ακούει. Μα ακούτε. Βέβαια. Σας ακούει, σας ακούει και θα το θυμηθεί. Σήμερα δείχνει ότι το θυμάται, ναι, όλα. Είμαστε συνομήλικοι. Το 1967 έπαιζε στην Εθνική Ενόπλο ο Γιώργος. Ήταν ο Μποτίνος και κάτι άλλοι παίκτες. Και έγινε ένας φιλικός αγώνας στην Ξάνθη. Εν τω μεταξύ το γήπεδο ήταν γεμάτο στρατός. Φαντάρι. Παίρνει την μπάλα ο Γιώργος και για να τον σταματήσουνε τον τραβήξαν τη φανέλα και τη σκίσανε. Επειδή ήταν η φανέλα της Εθνικής, ήρθε στην κερκίδα να διαμαρτυρηθεί στους αξιωματικούς. Πρέπει να το θυμάται ο Γιώργος. Πώς ήταν που με την ασπίδα Ξάνθης ήταν, είχαν κάνει μια μεικτή, γιατί έπαιζε και ο Αντώνης, ο Αντωνιάδης. Ο Αντωνιάδης ήταν εκεί και το φωνάζε Ματσόλα. Ναι. Το παρατσούκλι του. Ναι, έπαιζε ο Αντωνιάδης έπαιζε εκεί, ακόμα ήταν στη Ξάνθη και σε θυμάμαι από εκεί είμαστε συνομήλικοι. Έπαιζε και ο Μποτίνος τότε στην Εθνική, είχατε πολύ καλή ομάδα, παίζαν πολύ καλοί παίχτες. Και αν θυμάμαι καλά, και επειδή ήταν και συμπατριώτης μου και ήταν και ξαδέρφια με ένα θείο μου, τον Γρηγόρη τον Αθανασιάδη, είχατε και ένα προπονητή, ο οποίος είχαμε μακρινή έτσι συγγένειο, ο Χρυσοχώου. Θα το θυμηθώ και τώρα, και τον Ανδρέας Χρυσογόου. Ήτανε τότε προπονητής στην Ασπίδα, στην άλλη ομάδα, πώς λεγόταν, γιατί μετά έγινε η συγχώνευση. Αργότερα έγινε η συγχώνευση. Ναι.
Εγώ εμένα θα βλέπεις ότι θυμάμαι αρκετά πράγματα. Τα πάντα, τα πάντα θυμάστε, όχι αρκετά. Όλα Γιώργο, τα θυμηθήκατε. Μπράβο σου. Αν και, ναι. αν και είμαστε μέσα στα 75, το μυαλό σου είναι εξουράφι. Μια χαρά, καμία. Καμία... δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Ήρθα στη Θεσσαλονίκη, είμαι 60 χρόνια μένω στη Θεσσαλονίκη. Ήρθα στο Προποτζήτικο 3 φορές. Είμαι τεχνίτης. Και σε περίμενα εκεί, μου είπαν τα παιδιά θα περάσει όπου να είναι, θα έρθει. Δεν ήρθες εκεί την ημέρα. Γιατί ήθελα να σου πω κάτι πράγματα εκεί. Να στα θυμίσω. Είσαι ψυχούλα, είσαι μικρασιάτης, πολύ ελληναράς. Κοίταξε, από την Ξάνθη είσαι? Όχι, είμαι από Καβάλα, από ένα χωριό της Καβάλα. Α, είσαι από Καβάλα, και εσύ. Καβάλα είχα την θιά μου τη Σοφούλα χρόνια, αλλά αν ήσουν από την Ξάνθη, η μητέρα μου ήταν από τη Σταυρούπολη της Ξάνθης. Έχω πάρει το γονίδιο τουλάχιστον από το ζώο μου, το μακρέικο. Εγώ στη Θεσσαλονίκη, επειδή ήμουν τεχνικός και έμπαινα μέσα στα σπίτια, έκανα δουλειές στο Τσίντογλου. Δεν ακούω καλά, ρε παιδιά. Λέει ότι έκανε δουλειά στον κύριο Τσίντογλου. Τσίντογλου, σας λέει κάτι? Γιατί είπατε αυτό? Τσίντογλου, συγχωρεμένος, ο Νότης. Νότης Τσίντογλου. Έχεις μια φωτογραφία πιτσιρικάς εσύ. Ο Τσίντογλου, όποτε... Ναι, δεν τον ανέφερα τον Νότη τον Τσίντογλου, γιατί είπα για Γκολέμα, Τσίντογλου, Λευτέρη Παπαδάκη, όλα από αυτόν τα χέρια μεγάλωσα. Ναι, είχε μια φωτογραφία και την έβλεπα εκεί και εσύ ήσουν πιτσιρικάς. Όταν πήγαινες ακόμα εκεί από πιτσιρικάς στο ποδόσφαιρο και σε είχε εκεί και λέει, λέω καλά, αυτός είναι ο Γιώργος, δεν πρέπει να είναι ο Κούδας. Λέει, ναι, ο Γιώργος, λέει, από μικρός ερχόταν κοντά μου, λέει. Ένα χρυσό παιδί, εν πάση περιπτώσει. Ωραία. Θα έρθω κάποια στιγμή, Γιώργο, αν πηγαίνεις στο Προποτζήτικο, θέλω να σου πω κάτι άλλα πράγματα να στα θυμίσω. Όταν έρθει, δεν θα μπορεί να με βρεις πλέον στο πρακτορείο που ήταν, έχει το παρέδωσα την άδεια μετά από πολλά χρόνια. Την παρέδωσα την άδεια. Ωραία. Γερός να είσαι. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ. Χάρηκα. Υγεία. Να είστε καλά. Ήθελα να σου θυμίσω αυτή τη φάση, γιατί θυμάμαι το χαρακτηριστικό που σου σκίσαν τη φανέλα, δεν μπορούσε να σε σταματήσει κανένας. Μα είπαμε και προηγουμένως ότι δεν υπήρχαν δεύτερες φανέλες τεχνική εδώ που ήταν. Σωστά. Δεύτερες φανέλες δεν υπήρχαν, σπάνιο. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια που σας. Ακούσατε. Γεια σας. Και ο Νίκος από το Viber, τελευταίος μπήκε από το παράθυρο αυτός. Έλα Νίκο. Γεια σας. Χαίρετε. Γεια σας κύριε Κούδα. Γεια σου κύριε Νίκο μου. Εγώ σας γνώρισα στη Γερμανία. Είχατε έρθει με τους παλέμαχους στο Τρόιστορφ. Δυστυχώς τότε δεν παίξατε μπάλα. Δεν πρόλαβα δυστυχώς να σας προλάβω να σας δω να παίζετε. Ποια χρόνια, Νίκο? Τώρα με βάζεις δύσκολα. Περίπου. Παρόλο που είμαι πιο νέος από τον κύριο Κούδα, το δικό του, τη δικιά του τιμή δεν την έχω. Στο περίπου πες μας. Όχι, ρωτάω γιατί στα 55 μου που έκανα μια επέμβαση που έχω αναφέρει και θα το ξαναφέρω, γιατί ήταν φίλος μου ο καλύτερος αγγειοχειρούργος μετά το Σάπικα και έναν άλλον, δεν το θυμάμαι, στην Θεσσαλονίκη, και ήταν και στο ΑΧΕΠΑ, ήταν ο Ανανίας ο Χατζιβαλόγλου. Όταν με έκανε την επέμβαση διάνοιξη της αρτηρίας στο πόδι που είχα στην αριστερή, στο αριστερό πόδι, και με έκανε 2-3 φορές δηλαδή, και με έβαλε στο τέλος στέντ μέσα, ναι. Μου είπε μετά τα 55, Γιώργο, ξέχασε το, μέχρι τα 55 έπαιζα με τους βετεράνους. Μάλιστα. Ναι, δηλαδή, με τους βετεράνους είχατε έρθει. Πριν 20 χρόνια. Δεν έχει πολλά. Καμία δεκαετία και αν έχει. Αν έχει δεκαετία, μου έχουν απαγορεύσει μόνο, βάζω τη στολή καμιά φορά και βγαίνω μαζί τους έξω. Αλλά δεν παίζω. Μάλιστα. Ναι, δυστυχώς δεν σας πρόλαβα. Αλλά σας χαιρέτησα, σας ακούμπησα. Σας ακούμπησα. Φοβερή. Μεγάλη υπόθεση. Φοβερή αυτό. Λέξη αυτή, ναι, φίλε. Ναι. Βγήκε μια φωτογραφία με εσάς και αυτό το πράγμα δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ότι ακούμπησα, μπόρεσα και σας έδωσα το χέρι. Και θα το θυμάμαι μια ζωή.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ. Αυτή είναι η παρακαταθήκη μου, η αγάπη όλου του κόσμου. Είμαι Θεσσαλονικιός και η μητέρα μου επίσης είναι από την Ξάνθη. Και χάρηκα πάρα μα πάρα πολύ που είχα την τιμή να σας γνωρίσω σε αυτή τη ζωή. Σε ευχαριστώ πολύ, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ποια πόλη είπαμε ότι είσαι? Εγώ τώρα είμαι στην Κολονία. Α, εντάξει, έχουμε γυρίσει τη μισή Γερμανία με τις προετοιμασίες. Σωστά, σωστά. Ακριβώς. Ωραία. Νίκος, όπως είπαμε, χάρηκα πάρα πολύ, πολύ και θα σας θυμάμαι για μια ζωή. Να είστε πάντα καλά, με υγεία. Ευχαριστούμε, Νίκο. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, γεια σου, κύριε Κούδα. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, γεια παιδιά. Σου Νίκο. Γεια σου. Αυτά. Δεν κύριε Γιώργο, όχι, δεν θα πάρουμε από σαν. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Και εγώ μία και τέλος. Ναι, ναι. Από μία ερώτηση έχουμε. Η δικιά μου ερώτηση είναι ότι εγώ καταρχήν έκανα αυτή την διαδικασία να σας μιλήσουμε αυτή την εβδομάδα γιατί παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Τελικό είναι δηλαδή ένα παιχνίδι πολύ κρίσιμο σε τρεις μέρες. Και θα ήθελα να μου πείτε, επειδή όπως είπατε μιλάτε πάντα ειλικρινά και λέτε την αλήθεια. Τι μπορεί να περιμένει, τι περιμένει ο κόσμος του ΠΑΟΚ από ένα τέτοιο παιχνίδι? Δηλαδή λογικά εσείς βλέπετε ότι υπάρχει φαβορί σε αυτό το παιχνίδι? Βλέπετε ότι επειδή είναι τελικός είναι 50-50? Θεωρείτε ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε καλό momentum ή ο Ολυμπιακός είναι πιο ισχυρός, πιο ποιοτικός και τα πράγματα είναι πιο δύσκολα? Πείτε μου εσείς πώς βλέπετε αυτό το τελικό, κύριε Γιώργο, με όλη την καθαρή σκέψη που έχει ένας πρώην ποδοσφαιριστής με εμπειρία τεράστια στα γήπεδα. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ δεν είναι φαβορί. Ναι. Και το λέω αυτό με τη γνώση αυτή που έχω τουλάχιστον. Αλλά δεν πάβει για να βγάλουν πραγματικά την ψυχή του ΠΑΟΚ. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Τίποτα δεν είναι για μένα δεδομένο. Μήπως είναι, μήπως δεδομένο είναι και είναι καλό που αυτό δεν που είναι θα φαβορί. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και έχει τα φόντα. Έχει πληρώστερο ρόστερ. Ο Ολυμπιακός έχει καλούς παίχτες. Και αυτό το έδειξε σε όλη την διάρκεια, δηλαδή μπορεί να βάλει τον ένα, αλλά εντάξει, το ποδόσφαιρο πάντα έχει και το, και με το στον πρώτο κύπελο Παναθηναϊκός ήταν ομαδάρα και κατεβήκαμε στο Καραϊσκάκι και το κερδίσαμε που πήραμε το πρώτο τρόπαιο. Δεν είναι τίποτα φαβορί και ούτε είναι τίποτα δεδομένο, δηλαδή ότι αυτός είναι ο νικητής. Δεν θα τον ανακηρύξουμε, θα τον ανακηρυχθεί μέσα στο γήπεδο. Μάλιστα. Τώρα, συγγνώμη, θα πω κάτι ακόμα. Επειδή το είπαμε τους ακροατές και αυτό τελειώνω. Εγώ μετά πέρασε το λόγο και τελειώσαμε με τον κύριο Γιώργο. Κύριε Γιώργο, είπανε τις τελευταίες μέρες με όλα αυτά που συνέβησαν στον ΠΑΟΚ από την Κυριακή και μετά οι ακροατές, εχθές που μιλούσαμε, μου έκανε εντύπωση κάτι που υπόθηκε από και τρεις και τέσσερις φορές. Ότι αν είναι μετά από αυτά που συνέβησαν την Κυριακή, με όσα δήλωσε ο κύριος Γκαρσία, να έρθει κάποια στιγμή επιτέλους στον ΠΑΟΚ η κάθαρση, δηλαδή. Να μείνουν αυτοί που αγαπάνε την ομάδα και να φύγουν αυτοί που, όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν άνθρωποι που κοιτάζουν απλά τη λεζάντα και τα λεφτά. Ότι αν είναι ακόμα και να χαθεί το κύπελο, ο ΠΑΟΚτης θέλει να δει τον ΠΑΟΚ υγιή. Πιστεύετε ότι ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη κάποιας, όπως τη χαρακτηρίσαμε, κάθαρσης? Με βλέπετε λίγο διστακτικό. Δηλαδή δεν ξέρω τι εννοείται, αλλά εγώ το έλεγα και θα το λέω πάντα. Γιατί ξέρουμε τώρα, παντού ξέρετε θα ξαπεταχθεί, όπως είπε ο Γκαρσία, η Κατσαρίδα, και τον διόρθωσα όταν μίλησα στο τηλέφωνο μαζί του και του λέω δεν θα λες Κατσαρίδα, θα λες τα φίδια και τα οποία έχουν δηλητήριο. Εγώ αυτό τον είπα. Τώρα ο Γκαρσία ξέρει πολύ περισσότερα γιατί βρίσκεται εκεί μέσα. Εγώ δεν βρίσκομαι για να... Αλλά ξέρω πάντα, όπως μίλησα με τις παθογένειες, ότι πρέπει να γίνει κάτι με όλα αυτά τα φίδια να καθαρίσει. Ο κύριος Ιβάν, μιλάτε με τον κύριο Ιβάν, δεν μιλάτε? Τώρα έχω να μιλήσω όλα τα 13 μήνες περίπου. Μάλιστα. 12-13, από τις μέρες πριν φύγει. Ναι. Εσείς του έχετε μιλήσει ποτέ για αυτές τις παθογένειες, κύριε Γιώργο? Του έχετε πει πάντοτε, τι πρέπει πάντοτε, να αλλάξει? Πάντοτε. Πώς αντιδράει, τι σας απαντάει? Και κοίτα, έχει τη θέληση, γιατί είναι ποντιούς και αν του πει κάτι στο κεφάλι, ναι, το καθαρίζει αμέσως. Αλλά θα πρέπει οι άλλοι εκ των έσω να του φέρουν τα σωστά μηνύματα. Να του δίνουν τα σωστά μηνύματα.
Νομίζετε, πιστεύετε, έχετε την εικόνα... Ακούστε με λίγο και θα κλείσω. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή και λένε ποιος Κούδας, μωρέ, τι να μας πει ο Κούδας τώρα. Κι όμως εγώ είμαι αυτή η ιστορία που τα ξέρει όλα. Αλλά δεν είναι δυνατόν να λες ποιος, μωρέ, Γκαρσία, τώρα εγώ θα ήμουν, εγώ δηλαδή ένας Κούδας πάει και λέει ποιος Γκαρσία, μωρέ, αφού εγώ άμα μπω εκεί πέρα θα κάνω. Δηλαδή ξέρω ότι υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, και αυτοί πιστεύω ότι δεν δεχτεί. Μετά τον εκδοτισμό μου δεν άκουσα τη συνέντευξη που έδωσε ο Γκαρσία. Ο Γκαρσία ήταν πάρα πολύ εκνευρισμένος και είπε ότι. Μισόλυτα, εγώ δεν κατάλαβα κάτι. Ο κύριος Κούδας λέει: κύριε Κούδα, έχετε μιλήσει με ονόματα και διευθύνσεις στον κύριο Σταβίδη. Δηλαδή, του έχετε πει ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν κακό στον ΠΑΟΚ συγκεκριμένα και με αυτόν τον τρόπο το έχετε κάνει αυτό. Ναι, βεβαίως, κατά καιρούς. Ναι. Μάλιστα. Εμένα η ερώτηση ήταν αυτή και τη συμπλήρωσα, άρα δεν χρειάζεται να την κάνω εγώ. Απλώς τη συμπληρώνω. Αν σας πάρει ο κύριος Σαββίδης ένα τηλέφωνο ή μέσω Skype ή όταν έρθει εδώ με το καλό να τελειώσει το πρωτάθλημα, να τελειώσει και το κύπελο και σας πει κύριε Κούδα, ελάτε εδώ να μιλήσουμε. Πάντα να κάνω εγώ, και σας ρωτήσει. Τα Κυριακά που έρχεται πηγαίνω και κάθομαι, ναι. Παίρνω τηλέφωνο την Νταϊάννα που είναι στο γραφείο του, ναι. Στο Μακεδονία, να πω ποια ώρα έχει αυτό, αλλά πάω και κάθομαι γιατί ο άνθρωπος έχει 100 δουλειές, δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ. Και κάθομαι 10 η ώρα το βράδυ θα τελειώσει, θα πάω να φάω μαζί στο εστιατόριο, ναι. Ή όταν στο γραφείο του φέρνουν μια σούπα, ένα τσάι, κάτι και μιλάμε, καθόμαστε και μιλάμε και τα λέμε. Αν με καλέσει, ναι. Δηλαδή όταν θα έρθει εδώ δεν είναι θέμα να με καλέσει, ναι. Και έρθει και πάω, ναι. θα του πω αυτά που νιώθω και αυτά που βλέπω, mm. Και αυτά που αν με ενημερώσουν, γιατί ενημερώνομαι από κάποιους που με αγαπάνε μέσα στον ΠΑΟΚ ακόμα. Να του πω ορισμένα πράγματα έτσι πως τα βλέπω εγώ ή έτσι πως μεταφέρουν άλλα πράγματα, πως μου μεταφέρουν από μέσα. Η επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ, κύριε Γιώργο, για να είναι καλή, για να είναι καλύτερη, χρειάζεται οπωσδήποτε να γίνουν κάποιες αλλαγές και να γίνουν κάποιες κινήσεις ενάντια στην παθογένεια που μας έχετε πει τόσες πολλές φορές σήμερα. Μπορούμε να οργανωθούμε καλύτερα σε όλα τα επίπεδα. Να κάνω μια δύσκολη... Αυτή είναι η τελευταία μου κουβέντα. Μια δύσκολη μπορούμε ερώτηση. Να οργανωθούμε πραγματικά και να γίνουμε ένας ευρωπαϊκός σύλλογος. Κύριε Κούδα, έχουμε, αυτή τη στιγμή έχουμε όλα τα εφορία, έχουμε όλα τα εχέγγυα να γίνουμε ένας τέτοιος σύλλογος. Και να μην κάνουμε σε άλλη συζήτησή μας να αναφέρουμε αυτά τα πράγματα. Μια δύσκολη ερώτηση θα σας κάνω και θα κλείσουμε με αυτήν. Πέραν του κυρίου Σαββίδη, είστε ευχαριστημένος με την υπόλοιπη διοίκηση της ΠΑΕΠΑΟΚ? Δεν μπορώ να κρίνω, αλλά με αυτά που διαβάζω, γιατί ξέρετε η πληροφόρηση είναι αυτή η οργάνωση, αυτό λέω, η οργάνωση μέσα, δηλαδή ναι. Δουλεύει, καταρχήν πρέπει να γίνει η πυραμίδα, ρε παιδιά, mm-hmm. Αυτή που λέω, είναι δηλαδή στην κορυφή ο Σαββίδης, από εκεί και κάτω, ποιος είναι ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, τεχνικός διευθυντής. Τμήμα σκάουτινγκ, εκείνο, τ' άλλο, ναι. Τμήμα σκάουτινγκ, όλο αυτό πρέπει να λειτουργεί σωστά. Δηλαδή να δουλεύουν πραγματικά σωστά. Όχι ο ένας να φέρνει τον τάδε παίχτη επειδή ο μάνατζερ του είναι και θα οικονομήσει εκείνος και θα κάνει, ενώ το τμήμα σκάουτινγκ λέει άλλα, ο τεχνικός διευθυντής λέει άλλα και άλλα του μεταφέρουνε στην πυραμίδα επάνω. Άρα έχει πρόβλημα, όπως είπατε, οργάνωση. Αυτό είπε πριν. Αυτό λέω. Αυτό. Ναι. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Κούδα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειλικρινά, είμαστε πάνω από 2,5 ώρες στον αέρα και σας ευχαριστούμε. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Έτσι, δεν έχετε μιλήσει για όλα αυτά που για είπατε. Για μένα, σας είχα πει κάτι χθες. Και με ευθύτητα και με όλα. Σας είπα κάτι χθες, δεν θα είναι συνέντευξη, θα είναι αφιέρωμα. Θα είναι παρέα. Θα είναι... Και θέλω, επειδή πολλές φορές οι ακροατές, και τώρα δυστυχώς θα σας κλέψω ένα λεπτό ακόμα, επειδή οι ακροατές εδώ πολλές φορές διαφωνήσαμε με πολλούς ακροατές γι' αυτό, η απουσία του κύριου Σαββίδη όλο αυτόν τον καιρό. Θεωρείτε ότι κάνει ζημιά μεγάλη στον ΠΑΟΚ ή όχι?
Κάνει ζημιά. Τώρα, αν είναι μεγάλη ή μικρή, κάπως θα αποτιμηθεί τώρα στους όλους αυτούς 13 μήνες, πόσο έχει και παραπάνω, θα αποτιμηθεί. Δηλαδή, αν όντως κάποιος μπορούσε να αναπληρώσει όλο αυτό το κενό που έχει γίνει. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τέλεια. Θα θέλατε να μας πείτε κάτι εσείς για κλείσιμο, έτσι, πώς σας φάνηκε αυτή η... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, με βάλατε, θα με συγχωρήσετε, είπα και πράγματα που δεν ξέρω πώς θα ακουστούν, πώς θα μεταφερθούν, γιατί πάντα... Εδώ στο Λίμπερο θα μεταφερθούν αυτούσια. Όπως ακριβώς τα είπατε. Μα ούτως ή άλλως η συνέντευξη θα δημοσιευθεί αύριο. Φυσικά. Όλο αυτούσια όπως ναι, είναι. Καλά, μπορεί κάποιος άλλος δημοσιογράφος να γράψει κάτι άλλο. Γιατί ήμουνα τόσο ευθύς. Γιατί να το πω τώρα και ένα πάλι ωραίο για να κλείσουμε. Ναι. Παίζω ένα παιχνίδι και επειδή δεν ήμουν καλός. Δεν ήμουν, αν θέλεις, αυτός που θέλω να είμαι. Και κάνει την εκφώνησή του, την αποφώνησή του, μάλλον ο Γιάννης ο λογοθέτης. Εκείνα τα χρόνια, στο κουλουάρ επάνω, που στείλαν τα μικρόφωνα και κάναν τις αναμεταδόσεις. Τον έχετε υπόψη σας, τον έχετε ακούσει. Βέβαια τον έχουμε ακούσει, τόσα χρόνια τον προλάβαμε. Εντάξει. Λοιπόν, και μόλις κλείνει το τηλέφωνο του, πηγαίνω και του λέω, γιατί τον άκουγα όταν δεν έπαιζα ή όταν μου μεταφέραν σε κασέτες αυτές τις περιγραφές που έκανε και, το Ελάφι, το Ζαρκάδι, ο ήλιος, τα σύννεφα. Και έκανε τέτοιες περιγραφές και του λέω, κύριε Γιάννη, χίλια συγγνώμη σήμερα, λέω, δεν ήμουν τόσο καλός για να γράψεις άλλο ένα ποίημα. Καλό σας βράδυ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ρωτήσω τέλει, άσχετο με όλα αυτά, σήμερα θα κοιμηθείτε με μια ικανοποίηση ότι ο κόσμος σας αγαπάει και σας έχει είδωλο ακόμα και τώρα, και είπε ένας ακροατής ότι σας ακούμπησε και αισθάνθηκε... Αυτό. Αισθάνθηκε, αισθάνθηκε ότι έκανε κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή του, μια από τις μόνο πιο όμορφες στιγμές στη ζωή του. Θα κοιμηθείτε σήμερα με μια αίσθηση ικανοποίησης ότι ο κόσμος σας αγαπάει όλα αυτά τα χρόνια αδιάκοπα και δεν θα σας ξεχάσει ποτέ, ποτέ. Λοιπόν, επειδή πρέπει να δείχνεις και τις δελίζες σου, παρόλα τα λάθη του και σε όλες τις κόντρες που έχουμε έρθει, είχαμε έρθει κατά καιρούς με τον πατέρα μου, ήταν ένας γνήσιος και σωστός άνθρωπος και μου έδωσε σωστές αρχές. Όσο και αυτό που είπατε, μου είχε πει κάποτε, κοίταξε αυτός ο κόσμος που σε δείχνει τώρα με το δάχτυλό του, αύριο μεθαύριο μπορεί να γίνει μούντζα. Και κοίταξε αγόρι μου, λέει, βλέπεις κάποιον, λέει, είναι ο χειρότερος σου εχθρός και πνίγεται. Δώσ' του το χέρι, λέει, βγάλ' τον. Μπορεί να το συγχωρήσεις, λέει. Αλλά θέλω να βάζεις, λέει, το κεφάλι σου στο μαξιλάρι και να κοιμάσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου. Ότι ενσυνείδητα δεν έχεις κάνει κακό σε κανέναν συνάνθρωπό σου. Με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Κούδα. Ευχαριστούμε. Ήταν ευχαριστούμε, το καλύτερο. Εγώ σας ευχαριστώ. Είστε υπέροχος, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ.